Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Κι αν έχετε ζήσει, γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103.6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries, Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722.
Αεροδρόμιο το έκανε το κατάστημα. Αεροδρόμιο ο τύπος. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πλέον μόνο με αεροπλάνο θα πηγαίνεις στο X-Power Batteries. Αμάξι δεν χωράει. Καλησπέρα σε όσους αγαπάνε πραγματικά την πατρίδα τους. Στους υπόλοιπους ούτε γεια. Διότι, ξαναλέω, και θα ξεκινήσω με αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του πατριωτικού χώρου, ακούστε το αυτό λίγο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του πατριωτικού χώρου είναι ότι έχει καρκινώματα που σπέρνουν διχόνια. Η Ελλάδα καταστρέφεται από μια εγκληματική οργάνωση που μας έχει κατακλέψει και αυτοί πνίγονται στα συμπλέγματα και στην τοξικότητά τους. Εγωιστές φιλόδοξοι που έχουν ως χόμπι να λασπώνουν και να βρίζουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω για παράδειγμα γνωστούς, κόσμο, τον οποίο ξέρω, τον οποίο έχω συναντήσει, τον οποίο θυμάμαι από τα παλιά, που ανέκαθεν στήριζαν Νέα Δημοκρατία. Όλοι έχουμε στον κύκλο μας γνωστούς και ανθρώπους που θυμόμαστε από τα παλιά, που στήριζαν ενεργά Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι στηρίζουν ακόμα. Δεν γίνεται όμως να βλέπω έναν άνθρωπο που στηρίζει Νέα Δημοκρατία να βγαίνει και να κάνει παράπονα που πήγε από το Πανόραμα στην Ευκαρπία σε 1 ώρα και 15 λεπτά. Δεν μπορείς να κάνεις παράπονα και να λες ωραίος χειμώνας μας περιμένει όταν στηρίζεις ενεργά Μητσοτάκη. Καλά να πάθεις. Είσαι συνένοχος. Όπως είδα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που κάνανε κάτι τύποι για την Ομόνοια. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εικόνες έχουν αντικρίσει οι άνθρωποι που ζουν στην Ομόνοια. Από τοξικομανείς, από εγκληματίες οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά και κινούνται παράνομα σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και τραγικά παράλληλα. Ο άλλος έλεγε, τον βλέπεις αυτόν εδώ πέρα στο ντοκιμαντέρ, στο βίντεο. Τον βλέπεις αυτόν εδώ πέρα στην Ομόνοια, ένας τρελός εκεί πέρα με ένα μπουφάν. Χθες το πρωί λέει, σκότωσε για τη δόση του μια γυναίκα εδώ πέρα. Και η γυναίκα ήταν, λέει, 3 μέρες δολοφονημένη στην Ομόνοια, στο στενάκι, την τρώγανε οι μύγες. Πήραμε, λέει, την αστυνομία πόσες φορές τηλέφωνο και δεν ήρθε κανένας να τη μαζέψει. Όλα αυτά στην Ελλάδα. Ποιος μπορεί να το φανταστεί από εσάς εκεί πέρα έξω ότι συμβαίνουν όλα αυτά? Μπορεί, όχι. Κι όμως στην Ομόνοια συμβαίνουνε. Στα στενά που είναι γεμάτα με πρεζόνια. Στα στενά που είναι γεμάτα παράνοια συμβαίνουνε. Άντε πες εσύ τώρα αν αυτό είναι φυσιολογικό και αν αυτό το κράτος είναι επιτελικό. Πάνε αν έχεις τα κότσια. Βράδυ εκεί να κυκλοφορήσεις στα στενά στην Ομόνοια. Πάνε ρε αν έχεις τα κότσια. Να δούμε, θα σου μείνουνε παπούτσια. Θα σου μείνουνε τσέπες. Πού είναι η ελληνική αστυνομία εκεί πέρα? Γιατί δεν πάει να ξεκαθαρίσει το θέμα σε δευτερόλεπτα? Το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης βέβαια, έτσι. Δεν λέμε ότι είναι μόνο η Ομόνοια, αλλά η Ομόνοια έχει ξεφύγει τελείως. Τεράστιο μπάχαλο.
Αφγανοί έχουν κάνει κατάληψη σε συγκεκριμένα σημεία, έχουν ανοίξει μαγαζιά, δεν πληρώνουν ενοίκια, δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Μαροκινοί κάνουν διακίνηση, Αλγερινοί το ίδιο, κανένας δεν τους ακουμπάει, όλοι τους φοβούνται. Όλα αυτά μέσα στη χώρα μας, μέσα στην πρωτεύουσα. Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα, και στη Θεσσαλονίκη και στη συμπρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και η ελληνική αστυνομία κοιτάει να κάνει καμιά γύρα το βράδυ στα νυχτερινά μαγαζιά να μαζέψει χαρτζιλίκι. Άλλες δηλώσεις για την Ομόνοια, και φέρνω ξαναλέω την Ομόνοια σαν παράδειγμα. 14χρονα κοριτσάκια, λέει, τα οποία, λέει, τα βιάζουνε, τα ποτίζουνε και τα καρφώνουνε βελόνες και τα εκμεταλλεύονται και δεν είναι εκεί κανένας για να τις βοηθήσει. Μπορεί αυτά που ακούτε τώρα να σας φαίνονται εξωπραγματικά, αλλά συμβαίνουν στην Ελλάδα. 14χρονα κοριτσάκια, έτσι σας το λέω, στην Ομόνοια τα εκμεταλλεύονται οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί, οι Μαροκινοί. Τα ποτίζουνε, τα βιάζουνε και η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Και μη μου πει κανένας ότι δεν ξέρει, μια χαρά ξέρει τι γίνεται. Μια χαρά ξέρει τι γίνεται και μια χαρά ξέρει τι βρωμιά υπάρχει και μια χαρά ξέρει ποιοι διακινούνε, ποιοι δολοφονούνε, ποιοι βιάζουνε, ποιοι έχουν χαρτιά, δεν έχουν χαρτιά. Συγγνώμη δηλαδή. Θα πιάσω εγώ αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, τον παράνομο, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει, εκεί σε ένα στενό στην Ομόνοια. Ο οποίος δεν έχει χαρτιά, έχει πάνω του να πούμε κάνα κιλό, έχει ποινικό μητρό. Ποινικό μητρό, όχι ότι έχει χαρτιά, αλλά τον έχουμε ξαναπιάσει 5-6 φορές σαν κράτος και τον ξαναφύνουμε ελεύθερο, γιατί αυτό κάνουν οι αστυνομικοί. Και δεν τον πιάνω και τον στέλνω πίσω στη χώρα του. Ρε, ήρθε στην Ελλάδα, υποτίθεται για ένα καλύτερο μέλλον και δεν κάθεσαι καλά και δεν σέβεσαι κανέναν. Δρόμο! Δρόμο πίσω στη χώρα σου, πίσω στην Τανζανία, πίσω στο Ταμτούμ. Δρόμο! Σε βοηθάμε, σε ποτίζουμε, σε φροντίζουμε, σε δίνουνε μισθό όλα αυτά τα καθήκια και εσύ αντί για να λες ευχαριστώ, βιάζεις, διακινείς και δολοφονείς. Δρόμο! Τώρα θα μου πεις ποια είναι η διαφορά από τους τραπεζίτες, ποια είναι η διαφορά αυτού εδώ πέρα του τύπου στο στενό της Ομόνοιας από αυτούς που είναι στις τράπεζες. Και αυτοί μας κλέβουνε και αυτοί έμεσα με τις τακτικές τους μας δολοφονούνε, διότι οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε, ξεπουλάνε ότι ακίνητο έχουνε, ότι χωράφι έχουνε για να ζήσουνε και στην τελική μεταναστεύουνε. Ελληνικές τράπεζες λοιπόν και ξένες μαζί, γιατί στην Ελλάδα γίνεται τουρλουμπούκι. Όλες αυτές οι τράπεζες που έχουν υπερκέρδη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, τελικά εξυπηρετούν τους πολίτες ή εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Πατάνε το κεφάλι του Έλληνα πολίτη και του ρουφάνε το χρήμα. Ο κλέψας του κλέψαντος. Καλά τα λέει η Μαρία. Ένας ένωσε ρε τους Έλληνες και κατέκτησε τον κόσμο, ο Μέγας Αλέξανδρος. Κι αυτός είχε κάνει λάθη, κι αυτόν πήγαν να τον φάνε όλοι, κι αυτόν θέλαν να τον σκοτώσουνε, αλλά επιβίωσε και πέρασε από 40 κύματα και τα κατάφερε. Διότι ποτέ κανένας δεν υπήρξε που να μην είχε εχθρούς. Κανένας. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, πες ότι βγαίνει μπροστά ο καλύτερος. Σας λέω εγώ τώρα ότι βρίσκεται ένας άνθρωπος με το τέλειο βιογραφικό που δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του λάθη. Λέω εγώ τώρα, ο τέλειος που δεν υπάρχει. Δεν έχει κάνει ποτέ λάθη, έχει το τέλειο βιογραφικό και βγαίνει μπροστά και λέει πάω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Ε λοιπόν, πάλι θα βρεθούν κάποιοι να τον λασπώσουν. Πάλι θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ναι αλλά είναι καστανός και δεν είναι ξανθός. Ναι αλλά φοράει σκουλαρίκια και κυκλοφορεί με ζιβάγκο. Ναι αλλά, ναι αλλά.
δεν τους αρέσει κανένας. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν γουστάρουν κανέναν. Και ξέρετε γιατί δεν γουστάρουν κανέναν? Γιατί θέλουν οι ίδιοι να πάρουν τη δόξα. Είναι φιλόδοξοι. Θέλουν οι ίδιοι να ανέβουν. Όταν βλέπουν κάποιον άλλον να ανεβαίνει, τρελαίνονται. Βγάζουν μίσος. Και φυσικά οι πιο πολλοί είναι και αχάριστοι. Γιατί πάρα πολλούς τους έχει βοηθήσει κόσμος να ανέβουν και δεν το εκτιμήσαν. Εδώ άλλος μπήκε στη Βουλή ρε χωρίς να το ψηφίσει κανένας. Και αντί για να πει ευχαριστώ, σπέρνει τη διχόνια. Και προσπαθεί να καταστρέψει μια ολόκληρη προσπάθεια για να μπορέσει η Ελλάδα να ξανασηκώσει κεφάλι. Τι να λέμε τώρα, η αχαριστία πάει σύννεφο. Όλοι θέλουν να ανέβουν, όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, όλοι θέλουν να είναι αυτοί και κανένας άλλος. Όλοι λασπώνουνε, όλοι κάνουν, όλοι ράνουνε. Ρε, θα σταματήσετε επιτέλους. Θα πνίξετε λίγο τον εγωισμό σας μέσα σας. Θα αποβάλλετε λίγο τη φιλοδοξία σας. Θα αποβάλλετε λίγο αυτή τη φιλαργυρία σας. Γιατί αν εμβαθύνεις και αν πας μέχρι τέρμα κάτω, θα καταλάβεις ότι όλα γίνονται για το χρήμα. Όλα γίνονται για το χρήμα. Γι' αυτό τα κάνουνε ρε. Ή για τη δόξα ή για το χρήμα. Αυτές οι δύο επιλογές είναι. Ή θέλουν να γίνουν διάσημοι για να τους ξέρει ο κόσμος, ή θέλουν να βγάλουν λεφτά. Ρε, εδώ η Τουρκία έχει κλείσει συμφωνία με την Αίγυπτο για νοικοδόμηση της Παλαιστίνης, για να έχουν κοινούς εξοπλισμούς. Χτίζουνε συμφωνίες στη Μεσόγειο, ανοίγουνε νέα μέτωπα, τα οποία όλα αυτά μέτωπα είναι εχθρικά προς την Ελλάδα. Και αντί η Ελλάδα να είναι ενωμένη, ο πατριωτικός χώρος να στέκεται όρθιος υπέρ των συμφερόντων αυτού του τόπου, κάθονται και μαλώνουνε και κάνουν βιντεάκια στο YouTube. Και ναι, και ο Σερέτης και ο Focus FM 103,6 και κουτσομπόλες όρθιες. Και κουτσομπόλες όρθιες, αυτό είστε. Και όχι εκείνο και όχι το άλλο. Και ναι, και έκανε εκείνο και έκανε εκείνο. Ρε, εδώ η Ελλάδα καίγεται. Σαρδέλες, σαρδέλες. Κομπλεξικές σαρδέλες. Η Ελλάδα καίγεται, η Ελλάδα καταστρέφεται και εσείς έχετε σφίξει τη σούφρα σας και ασχολείστε όλη μέρα με τον Focus FM 103,6. Αλλά εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι κάνεις σωστά. Όταν σε βρίζουνε όλοι, κάτι κάνεις σωστά, δεν εξηγείται αλλιώς. Μα και άμα το πάρουμε και το αναλύσουμε, έχω πειράξει κανέναν? Έχω πειράξει κανέναν ρε αδερφέ? Τι σας ενοχλεί που βγαίνω και μιλάω και λέω την αλήθεια? Με πληρώνετε, με ταΐζετε, με ποτίζετε. Χολή βγάζετε. Βρίστε όσο γουστάρετε, σας έχω γραμμένους, σας το ξαναλέω. Και καθημερινά βρίζουν. Και όλο ξεπετάγονται και καινούργοι που δεν με ξέρουν καν, δεν με έχουν γνωρίσει ποτέ, δεν με έχουν σφίξει ποτέ το χέρι και με βρίζουν έτσι, χωρίς λόγο. Επειδή άκουσαν άλλους δύο να με βρίζουν, με βρίζουν κι αυτοί. Βαράτε ρε, βαράτε. Εδώ είμαι όρθιος και χαμογελάω. Χαμογελάω μαζί σας με όλα αυτά τα καρκινώματα του πατριωτικού χώρου που δεν είστε καν του πατριωτικού χώρου. Φιλάργυροι φιλόδοξοι είστε. Κάτι τσούπρες εκεί πέρα, κάτι σαλιάρες που παίρνουν ένα μισθό και βγαίνουν και χειροκροτάνε συγκεκριμένα άτομα που άμα μου τη γυρίσετε, θα κάτσω να ασχοληθώ ενεργά μαζί σας και θα βγάλω για τον καθένα σας πραγματάκια για να μάθει ο κόσμος τι σαρδέλες είστε. Έναν προς έναν. Ήδη έχω μια πεντάδα με την οποία θα ασχοληθώ στο μέλλον. Στο τσάφι είμαι. Χαμογελάω ακόμα και γελάω μαζί σας γιατί είστε γελοί. Αλλά θα ασχοληθώ σε κάποια φάση μαζί σας και θα βγάλω στον αέρα ποιος σας πληρώνει για να προωθείτε και να κάνετε βιντεάκια και να λέτε τι καλός που είναι.
Ποιος είναι ο χορηγός σας? Ποιος σας στηρίζει? Και ποιος σας μιλάει στα τηλέφωνα? Για να μάθει ο κόσμος τι καρκινώματα είστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αρκετά ασχολήθηκα. Έχει τώρα 2-3 μέρες ασχολούμαι με τους ηλίθιους, να πούμε. Γιατί ηλίθιοι είναι. Καθόμαστε να πούμε, ασχολούμαστε με τους ηλίθιους που μιλάνε και δεν λένε τίποτα. Δεν βοηθάνε πουθενά. Δεν έχουν βοηθήσει ποτέ πουθενά. Δεν έχουν βοηθήσει ποτέ πουθενά. Μόνο βιντεάκια ξέρουν να κάνουν. Και να κράζουν. Ποιον βοήθησαν? Βοήθησαν κανέναν? Ποτέ. Μόνο μιλάνε. Μόνο γαυγίζουνε. Γελάω μαζί σας. Να το ξέρετε. Ο Θεοδωρικάκος όμως, πάμε εκεί πέρα λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί φτάνει. Είναι το παράπονό μου, ξέρετε. Γι' αυτό κάθομαι και το συζητάω και το λέω και το αναλύω. Είναι το παράπονό μου. Είναι κρίμα ο πατριωτικός χώρος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Την ώρα που η Τουρκία έχει περικυκλώσει την Ελλάδα, την ώρα που οι Βαλκάνοι και οι Σλάβοι αγοράζουν ό,τι βρούνε στη Βόρεια Ελλάδα, οι Τούρκοι στο Ανατολικό Αιγαίο, μιλάμε για μια οικονομική εισβολή τεράστια, έχουμε μια εγκληματική οργάνωση η οποία μας κατακλέβει, μας ξεπουλάει και υπάρχει ένα κοινό που αγαπάει την Ελλάδα. Έχει καταφέρει το μισό αυτό κοινό να ενωθεί και να πάει κόντρα σε όλο το σύστημα και το άλλο μισό κοινό γκρινιάζει, φωνάζει, βρίζει, λασπώνει, βγάζει κόμπλεξ. Γιατί δεν είναι οι ίδιοι στη θέση που θέλουν να είναι. Τι να πω. Κρίμα. Α, και κάτι ακόμα. Γιατί αναφέρουν τώρα τελευταία ότι ο Focus FM 103,6 έχει λάβει δράση, λέει, και ρίχνει κανάλια και κάνει διάφορα πράγματα. Ακούστε λίγο να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, σαν ραδιόφωνο, πληρώνουμε φορολογία. Ανεβαίνουμε στο χορτιάτι στις κεραίες, τρεις και λίγο, για να φτιάχνουμε την κεραία, γιατί μας κόβουν τα καλώδια και μας κάνουν ιστορίες και έχουμε πόλεμο και εκεί πέρα. Έχουμε προσωπικό, το οποίο το πληρώνουμε και έχουν οικογένειες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε 30 άτομα εδώ πέρα, τα οποία καθημερινά δίνουν έναν αγώνα χωρίς να έχουν ζητήσει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ. Γιατί ανοίγεις το ραδιοφωνάκι σου εκεί πέρα έξω και μπαίνεις στο διαδίκτυο και μας ακούς χωρίς καμία συνδρομή, χωρίς τίποτα ποτέ. Δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν δώσε μας ένα ευρώ. Ποτέ. Εντάξει. Και καλός ή κακός αυτή η δουλειά που κάνουμε, αυτά τα ρεπορτάζ, αυτές οι αποκαλύψεις, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι, είναι δουλειά δικιά μας. Και εφόσον τα ρεπορτάζ είναι δικά μας και αποκαλύψεις είναι δικές μας, έχουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Εντάξει, εφόσον η δουλειά αυτή γίνεται από εμάς, δεν μπορεί να βγαίνει η μία και ο άλλος και να μας αρπάζουν τη δουλειά μας και να κάνουν εκπομπές στο YouTube και να το παίζουν εθνοσωτήρες με τις δικές μας αποκαλύψεις και με τα δικά μας ρεπορτάζ. Εντάξει. Να τη σημαία. Μην γκρινιάζεις. Δεν φαίνεται απλά. Λοιπόν, τη φοράω και στο στήθος. Τι άλλο θες ρε, να γεμίσω σημαίες, να ντυθώ ελληνική σημαία. Όλοι αυτοί λοιπόν, τι κάνανε οι εξυπνάκηδες που τώρα βγαίνουν και βρίζουν και φωνάζουν και μιλάνε για λογοκρισία και λένε ότι ο Focus FM 103,6 μας φημώνει και ο Focus FM και ο Σεραίτης και ο ένας και ο άλλος προσπαθούν να μας τελειώσουν, να μας κάνουν να μας. Τι κάνανε όλοι αυτοί? Αρπάζανε την έτοιμη δουλειά του Focus FM 103,6. Αρπάζανε τα ρεπορτάζ μας. Αρπάζανε τις αποκαλύψεις μας. Αρπάζανε τις συνεντεύσεις μας. Κάνανε εκπομπούλες στο YouTube και το παίζανε εθνοσωτήρες με όλα αυτά που βγάζαμε εμείς και με όλη τη δουλειά που ρίχναμε εμείς σαν νόμιμη εταιρεία που πληρώνει φόρους και όχι σαν ένα κινητό που ανοίγει στο YouTube και παρπαρίζει ένας χαλβάς. Τα κλέψανε, κάνανε εκπομπούλες, βγάζανε τα πρόσωπα, βγάζανε τα ηχητικά, βγάζανε το ένα, βγάζανε το άλλο και ήταν αραχτοί και ωραίοι, βγάζανε λεφτά από το YouTube χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Κλέβαν και τη δουλειά και όλα καλά. Πνευματικά δικαιώματα, ξέρεις τι σημαίνουνε? Πνευματικά δικαιώματα σημαίνουν ότι η δουλειά αυτή ανήκει σε μένα, αδερφέ. Όπως ένα τραγούδι έχει πνευματικά δικαιώματα, που ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο τραγουδιστής έχουν κάτσει, έχουν φτιάξει, έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό
και δεν γίνεται εσύ να το αναπαράγεις χωρίς να πάρεις την άδειά τους, γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Έτσι και οι συνεντεύξεις μας, τα ρεπορτάζ μας και όλη η δουλειά που ρίχνουμε καθημερινά εδώ πέρα έχει πνευματικά δικαιώματα. Χαλβάδες. Ωραία. Τα χλέψατε και εμείς ενεργοποιήσαμε στο YouTube αυτό που λέγεται διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, συνεντεύξεις μας και δεν έχουν αναφέρει την πηγή Focus FM 103,6, είναι υποχρεωμένοι να ρίξουνε το βίντεο το συγκεκριμένο στο οποίο έχετε κλέψει τη δουλειά μας. Εντάξει. Και επειδή κάποιοι δεν κάναν κάτι άλλο, κλέβανε μόνο τα ρεπορτάζ μας, κλέβανε μόνο τις αποκαλύψεις μας και είχαν στήσει ολόκληρη μπίζνα στο YouTube με τη δικιά μας δουλειά, ρε παιδιά. Και έρχεται το YouTube και τους λέει, ξέρετε κάτι, εσύ είσαι ένα κανάλι που κάθε μέρα κλέβεις δουλειά από το Focus FM 103,6. Εσύ είσαι ένα κανάλι που καθημερινά αρπάζεις τις αποκαλύψεις του Focus FM 103,6 και δεν έχεις αναφέρει ούτε μια φορά από πού τα πήρες. Και σου ρίχνει το κανάλι, ρε χαλβά. Σου ρίχνει το YouTube, η πλατφόρμα, το κανάλι για πνευματικά δικαιώματα. Κατάλαβες? Καμία λογοκρισία, καμία φήμωση, ξεκάθαρα νόμιμα πράγματα. Να κάνεις δικιά σου δουλειά. Να κάνεις δικά σου ρεπορτάζ, να κάνεις δικές σου αποκαλύψεις, να πληρώνεις φορολογία και μετά κάνε ό,τι γουστάρεις. Επίσης, για να μπορείς να δημοσιεύεις κάτι, πρέπει να έχει δώσει άδεια παραχώρησης ο Focus FM 103,6. Γιατί εγώ, παράδειγμα, βγάζω μια συνέντευξη τον Ιωάννη τον Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας που θα έχουμε σήμερα τρίτη ώρα μαζί μας, ο οποίος λέει φοβερά πράγματα. Θέλεις, αδερφέ, να παίξεις ένα ηχητικό από τη συνέντευξη που θα βγάλω? Ωραία. Πρέπει να έχεις άδεια παραχώρησης από τον Focus FM 103,6. Γιατί είναι μια συνέντευξη του Focus FM 103,6. Άμα εσύ πας πάρεις το ηχητικό του Αντωνόπουλου, το ανεβάσεις σαν δικό σου, κάνεις εκπομπή, παρουσιάσεις ότι είσαι εθνοσωτήρας, δεν πεις ποτέ ότι ο Σερέτης έβγαλε τη συνέντευξη, δεν ζητήσεις ποτέ άδεια για να παίξεις το ηχητικό το δικό μου από την εκπομπή μου, έχεις κλέψει τη δουλειά μου, χαλβά, χαλβά, έχεις κλέψει τη δουλειά μου. Και άμα ενεργοποιήσω και θέλω να διεκδικήσω τα πνευματικά μου δικαιώματα, το καραλάκι σου θα πάει περίπατο. Και είναι φυσιολογικό να πηγαίνει περίπατο, γιατί κλέβεις τη δουλειά μας. Απλά πράγματα για να ξέρετε, παιδιά, τι συμβαίνει, διότι μαζεύονται κάτι χαζεμένες, κάτι χαλβάδες και κάτι περίεργοι και λένε τρελά πράγματα. Δεν λένε όμως την αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια, ότι κλέβανε τη δουλειά μας, ότι κλέβανε τα ρεπορτάζ μας, ότι κλέβανε τις αποκαλύψεις μας, ότι δεν φορολογούνται, ότι στείνουν ένα κινητό σε ένα δωμάτιο με ένα πράσινο τοίχο και βγαίνουν και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και όχι μόνο αυτό, τα αρπάζουνε και από τρίτους δεξιούς και αριστερούς για να στηρίζουνε και να κάνουν συγκεκριμένα βίντεο. Πείτε όλη την αλήθεια. Άμα έχετε κοχώνες, βγείτε στον αέρα και πείτε την αλήθεια. Που αυτοί, σας λέω, είναι τα καρκινώματα του πατριωτικού χώρου. Γιατί δεν βοηθάνε την Ελλάδα πουθενά. Το μόνο που κάνουν, ξέρετε τι είναι? Να βρίζουν. Βγαίνουν, βρίζουν το Σερέτη, βγαίνουν, βρίζουν το Δαμιανίδη, βγαίνουν, βρίζουν το Βελόπουλο, βγαίνουν, βρίζουν τον Αντωνόπουλο, βγαίνουν, βρίζουν τον Τραπεζικό, βγαίνουν, βρίζουν όποιον βρούνε, τον βρίζουν. Και είναι τέτοιοι και είναι αλλιώτικοι και εκείνο και το άλλο, ωραία. Σπέρνεις διχόνια. Δεν με γουστάρεις, δεν σου αρέσω, δεν με πληρώνεις πρώτα απ' όλα. Για την Ελλάδα τι κάνεις? Έκανες κανένα ρεπορτάζ, δε χαλβά, για τις φωτιές? Έκανες κανένα ρεπορτάζ για τη συμφωνία της Τουρκίας με την Αίγυπτο? Έκανες κανένα ρεπορτάζ για όλα αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία? Ασχολήθηκες με την εκπαίδευση? Από το ταμτούμα ανοίγεις ένα κινητό και μιλάς και δεν ξέρεις τι λες και σπέρνεις διχόνια στον πατριωτικό χώρο? Καρκίνωμα! Αποβάλλετε τους! Είναι τοξικοί! Δεν χωράνε στην προσπάθεια! Δεν χωράνε στον αγώνα! Βάζουν εμπόδια στην απελευθέρωση!
συμφεροντολόγοι, εγωιστές, φιλόδοξοι φιλάργυροι, αυτό είναι δρόμο. Και επειδή βγαίνουν τώρα και λένε κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και στηρίξτε μας και πονάμε και πατάνε πάνω στο ευαίσθητο σημείο του Έλληνα πολίτη ώστε να τους λυπηθείτε. Γιατί αυτό κάνουν, βγαίνει η άλλη και λέει κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και έπεσε το κανάλι μας και βοηθήστε μας, λες και διψάει από νερό. Σας παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι μας και στηρίξτε μας. Όπως ο άλλος, συνδρομή, δώστε μου συνδρομή να σώσω την Ελλάδα. Και μαζεύεται ο κόσμος και λέει να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αφού ζητάνε βοήθεια. Αφού ζητάνε μια εγγραφή στο κανάλι τους, αφού ζητάνε μια συνδρομή, να τους βοηθήσουμε. Αυτό παθαίνουνε ρε τα γαϊβάνια. Και τι κάνουν αυτοί μετά, βρίζουνε. Μπράβο, συγχαρητήρια, σώσατε την Ελλάδα με το να βρίζετε. Πατριώτες του κόλου. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και αχ τι πάθαμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Δώστε μας συνδρομή να σώσουμε την Ελλάδα. Σας βαρεύει η ψυχή μου ρε. Δεν τρέπεστε κιόλας να τα κάνετε όλα αυτά. Όποιος έχει κότσια και όποιος θέλει πραγματικά να σώσει την Ελλάδα και να βοηθήσει την Ελλάδα, γιατί κανένας δεν μπορεί μόνος του να σώσει την Ελλάδα, όποιος θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα θα έπρεπε να μιλάει για ένωση του πατριωτικού χώρου, για ξεκαθάρισμα καρκινωμάτων στον πατριωτικό χώρο, για κάτι ψευτοδημοσιογράφους που το παίζουν ιστορία, αλλά δεν βοηθάνε, μόνο καταστρέφουνε. Και στη συνέχεια όταν θα ενωθεί ο κόσμος θα αφήσει πίσω τον εγωισμό, τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία του, να μπορέσουμε να πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή τα κομμάτια που έχουν καταστραφεί και να χτίσουμε μια νέα ισχυρή Ελλάδα. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αλλά αυτοί ξέρουμε τι θέλουνε. Θέλουν να γίνουν αρχηγοί, θέλουν να γίνουν ήρωες. Δεν γίνεσαι έτσι ήρωας φίλε. Όσο και να παρακαλάς να σε λένε ήρωα, όσο και να βρίζεις τους άλλους, ήρωας δεν γίνεσαι. Αν δεν θα γίνεις ήρωας, ξεκίνα και δώσε αγώνα. Και μην υπολογίζεις κανέναν και τίποτα. Σα σαλιάρα, γιατί σαλιάρες είστε. Μην υπολογίζεις τους άλλους τι κάνουνε ρε. Ασχολείσαι όλη μέρα με το τι κάνω εγώ. Όλος βγήκε και έκανε ρε παιδιά βίντεο 15 λεπτά γιατί φοράω σκουλαρίκια. Και φοράει σκουλαρίκια και τα σκουλαρίκια και τα σκουλαρίκια με την κυλούμπα του εκεί πέρα να πούμε. Και αν σε είχα στο στρατό θα σε έκανα, θα σέρανα. Ρε 150 παιδιά κιλά βόδι είσαι. Τι θα με έκανε στο στρατό. Να τρέξεις από εδώ μέχρι απέναντι δεν μπορείς. Τι μου το παίζεις μάχημος. Μια μπάλα όρθια είσαι. Τι μου το παίζεις μάχη. Δεν με έκανε στο στρατό ρε φίλε. Και τώρα άμα θέλεις πάμε να κάνουμε τρέξιμο, πάμε να κάνουμε κάμψη, πάμε να κάνουμε ό,τι θέλεις, μονόζυγο. Ό,τι βάρη, ό,τι θες βρε μπάλα. Αλλά εύκολα τα λέτε πίσω από ένα μικρόφωνο, σε μια κάμερα να σας πιστεύει ο κόσμος. Και άλλο είναι η πράξη. Τέλος πάντων, ο Θεοδωρικάκος, ο γραμματέας της ΚΝΕ του 1990, το παιδί της εργατικής κομμουνιστικής οικογένειας, ο οποίος στο 13ο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέχθηκε στην κυβερνητική... Στην κυβερνητική λέω. Στην ένωση εκεί πέρα με περισσότερους ψήφους και από τον Κουτσούμπα. Αυτός αυτή τη στιγμή είναι νεοδημοκράτης. Δωροδοκούσε με θέσεις, με βολέματα για να τον καλύψουνε. Το καταλαβαίνετε και όχι μόνο αυτό να... Και κάτι παιδάκια τα οποία πιάστηκαν με σακουλάκια. Εγώ δεν ξεχνάω. Και δεν πρόκειται να ξεχάσω. Διότι σας λέω, εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ δωροδοκώντας θέσεις, λέγοντας θα σε βάλω εκεί, θα σε βάλω αλλού, θα σε κάνω. Σήμερα αυτός είναι ο δημοκράτης. Ποιος? Αυτός που είχε εκλεχθεί στο 13ο συνέδριο του ΚΚΕ στην Επιτροπή. Ο Θεοδωρικάκος, ο γραμματέας της ΚΝΕ του 1990-91, για να καταλάβετε τι πρόλογο σας πουλάνε. Για να καταλάβετε τι θύματα είστε και κάθεστε ασχολείστε με βλακίες. Αποβάλλετε τους χαλβάδες από τη ζωή σας. Αποβάλλετε την τοξικότητα, το κουτσουμπολιό και τις ανοησίες.
Πρέπει να ασχοληθούμε ενεργά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δεν έχουμε χρόνο για σαλιάριδες κομπλεξικούς. Ξέρετε ρε γιατί έχουμε πανάκριβο ρεύμα. Σας είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον ακούσατε. Ρουφάει λέει η Ουκρανία όλο το ρεύμα της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. Και έτσι λέει διαμορφώνονται οι τρελές τιμές στην Ελλάδα. Θεόδωρος Χυλακάκης. Παρακαλώ κύριοι, η ιδιοφυΐα. Και κάποιοι τον ακούνε, κάποιοι τον πιστεύουμε, τι να κάνουμε. Κάποιοι τον πιστεύουνε, τι να κάνουμε. Ξέρετε, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Με αυτό που είχε γίνει με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είχε μπει ένα στο γραφείο και είχε κλέψει κάτι φακέλους, εκείνο το διευθυντή, το θυμάστε, που είχε βγει και το είχε καταγγείλει ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών σπάσαν το λουκέτο, μπήκαν, πήραν κάτι φακέλους και εξαφανίστηκαν. Κάτι προσωπικά δεδομένα, κάτι περίεργα, κάτι... ωραία, η δικαιοσύνη ξέρετε τι απόφαση έβγαλε. Ότι τελικά ήταν σκηνοθετημένη η διάρρηξη από τον διευθυντή. Στη διεύθυνση εκλογών, ναι. Σε σκηνοθετημένη διάρρηξη, λέει, κατέληξε για τη διεύθυνση εκλογών η ελληνική αστυνομία. Ο άλλος λέει, ρε σπάσαν το λουκέτο, μπήκανε μέσα, κλέψανε φακέλους, κάνανε, ράνανε. Και η ελληνική αστυνομία λέει, όχι, ήταν σκηνοθετημένη διάρρηξη. Τι πήγε τόσο λάθος, ρε, και έχουμε τέτοια τραγική μοίρα ως έθνος. Μήπως φταίμε εμείς οι ίδιοι. Μήπως φταίει ο τρόπος σκέψης μας που αφήνουμε τον κάθε τσαρλατάνο, κάθε γελίο φαντάρο να βγαίνει και να μιλάει και να λέει τις αρλούμπες του. Ήρεμα ρωτάω. Δεν βγαίνουν όλοι αυτοί να μιλήσουν για την ακτινογραφία του Ίνκα, για την ακρίβεια που λέει ότι 9 στους 10 τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Δεν ασχολούνται το ότι ο ένας από τους 10 σίγουρα είναι επιστημονικός συνεργάτης του Μητσοτάκη και παίρνει 4.500 το μήνα χωρίς να πατάει στη δουλειά του. Ενώ οι άλλοι 9 παίρνουν ένα 800 και είναι πυροσβέστες, πιλότοι, καθαρίστριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Ίσως έχει δίκιο ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι η ακρίβεια λέει θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Εδώ και 5 χρόνια λοιπόν έχουμε μια γρήπη ακρίβειας. Μια γρήπη ακρίβειας. Γρήπη είναι η ακρίβεια. Γρήπη είναι, λέει ο Χατζηδάκης, θα περάσει. Μήπως όταν φύγετε περάσει αυτή η γρήπη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η ακρίβεια είναι χτισμένη από την εσχροκέρδειά σας. Κόβετε εσείς εκατομμύρια. Κλέβετε εκατομμύρια με την πολιτική που ασκείτε. Και ίσως αυτή η γρήπη φύγει όταν φύγετε κι εσείς. Γιατί εσείς είστε η αρρώστια. Αλλά ό,τι ψηφίζετε έχετε. Καλά σας κάνουνε. Καλά σας κάνουνε. Παιδιά, από εδώ η γρήπη. Νέα Δημοκρατία ονομάζεται η γρήπη. Η οποία έχει έρθει μόνιμα εδώ και 5 χρόνια. Μία άλλη γρήπη που κυκλοφορεί τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, εγώ θα την πω. Και δεν με νοιάζει να με βρίσετε και δεν με νοιάζει να μου βγάλετε παρατσούκλι και δεν με νοιάζει να με βάλετε σε καλούπι. Κυκλοφορεί και άλλη μια γρήπη, παιδιά. Να σας πω πώς λέγεται αυτή η γρήπη. Αυτή η γρήπη είναι κάτι σαν τη λύσα. Κάποιοι σε αυτή τη χώρα έχουν πάθει βελοπουλίαση, έτσι λέγεται. Λύσα! Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Εγώ το παρατηρώ και το λέω. Έχουν λύσα κάποιοι με το Βελόπουλο. Σας το λέω, το παρατηρώ. Λύσα κακιά τους έχει πιάσει. Όλη μέρα με αυτό να ασχολούνται. Ρε τι σας έχει κάνει ο άνθρωπος. Όλη μέρα δεν χορταίνεται με τίποτα. Και μιας και μιλάμε για λυσασμένους. Και μιας και μιλάμε για λυσασμένους. Και μιας και μιλάμε για αιμονικούς ηλίθιους εγωιστές. Έχει ένα πολύ ωραίο. Ρε μην παίρνεις τηλέφωνο στο Viber. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τόσο δύσκολο είναι. Έλα άντε φάει τον αποκλεισμό σου αφού δεν βάζεις μυαλό.
Απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε πει 100.000 φορές. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Εκεί εσείς, τηλέφωνο στο Viber. Τώρα έχει πάρει 4 φορές συνεχόμενα. Θα σε αποκλείσω για να βάλεις μυαλό. Γιατί δεν γίνεται, μου χαλάς το live. Κόβεται ο ήχος. Λοιπόν, ένας τύπος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο και έχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Τρολάρι. Είναι ένα είδος. Σαν να σατυρίζει. Αυτό το στρατηγό που θα σας έσωζε 1 Σεπτεμβρίου, το ζήσαμε κι αυτό. 1 Σεπτεμβρίου θα σώζατε την Ελλάδα και θα παίρνετε τα κλειδιά. Πέρασαν τώρα 4 μέρες, ξεχάστηκε κι αυτή η λιθιότητα που κουβαλήσατε, που πιστέψατε κι αυτόν τον τύπο. Δεν πειράζει όμως. Ένας κάνει πολύ ωραία πλάκα. Πάμε να τον ακούσουμε. Δώσε πόνο, αδερφέ. Κλάψαμε χθες. Καλησπέρα. Σας μιλάει ο στρατηγός Δαβίλας. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία. 29 Μαΐου. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να πούμε ότι ο άνθρωπος κάνει πλάκα. Συγγνώμη λίγο, γιατί εδώ η κατάσταση είναι και περίεργη. Ο άνθρωπος κάνει πλάκα. Μη μαζευτείτε 29 Μαΐου και πάτε εκεί πέρα να σώσετε την Αγιά Σοφιά. Κάνει πλάκα, μην το πιστέψετε. Ο άνθρωπος κάνει καλαμπούρι. Γιατί κάποιοι μπορεί και να το πιστέψετε και να τρέξετε να πάτε εκεί πέρα και να πιστέψετε ότι θα σώσετε την Αγιά Σοφιά με αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα. Σας μιλάει ο στρατηγός Δαβίλας. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία. 29 Μαΐου του 2025, ημέρα Πέμπτη, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πόλη. Θα βρεθούμε 28 του μήνα στον Πειραιά, θα πάρουμε τα καράβια, θα πάμε στη Σάμου, που εκεί θα με περιμένουν οι φίλοι μου οι βάτραχοι. Αυτούς που τους εκπαίδευα μόνο τόσα χρόνια, γιατί ήμουν στρατηγός σε πολλά στρατόπεδα, να ξέρετε. Θα πάρουμε τα βατράκια 29 του μήνα και θα περάσουμε στην πόλη. Θα κάνουμε κατάληψη της πόλης, να εκπληρωθεί η προφητεία και θα κάνουμε εθνοσυνέλευση μέσα στην Αγιά Σοφιά. Συντονιστείτε, 28 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, όλοι στον Πειραιά, να πάρουμε τα καράβια, να πάμε στη Σάμο που θα μας περιμένουν οι βατραχάνθρωποι, οι λοκατζίδες και με πλωτά θα περάσουμε απέναντι. Τα έχω σχεδιάσει όλα. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία. Στρατηγός Δαβίλας. Κάτι παρόμοιο και με τον άλλονα. Το καράφλα. Εντάξει, μην μαζευτείτε, ξαναλέω, πλάκες κάνει. Δεν τα εννοεί. Όπως και να έχει όμως, κάποιοι μπορεί να το πιστέψουν και αυτόνα. Όπως πίστεψαν τον άλλον. Θέλω να πάω λίγο σε αυτούς τους παραολυμπιονίκες. Και σήμερα παίζει και το φιλαράκι μου ο Πασχάλης ο Κουλούμογλου, ο αρσιβαρίστας, και θέλω να το ευχηθώ και από εδώ πέρα καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Πασχάλη. Έχεις φέρει χρυσά μετάλλια στην Ελλάδα. Έχεις σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία και σήμερα το πιστεύω ότι θα το ξανακάνεις. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις. Θα σηκώσεις ψηλά την ελληνική σημαία, Πασχαλάρα. Φέρνουν όμως οι Έλληνες παραολυμπιονίκες μετάλλια σε μια χώρα που δεν έχει ράμπες αναπήρων, που δεν έχει ανάλογες εγκαταστάσεις, που δεν τους στηρίζει κανένα κράτος, που δεν τους βοηθάει ποτέ, δεν τους έχει βοηθήσει ποτέ σε τίποτα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι τώρα στο Παρίσι και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να πάρουν το μετάλλιο με δική τους προσωπική προσπάθεια να σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία. Συγχαρητήρια σε όλους, τους ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο ηχητικό για τη δημόσια υγεία, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά περνάει ο χρόνος και έχω να πω πολλά πράγματα και δεν έχω πει σχεδόν τίποτα να πω. Πάμε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα για την καθυστέρηση, γιατί κάποιοι μου λέτε κιόλας ότι τα βγάζω από το μυαλό μου όλα αυτά για το τι συμβαίνει στη δημόσια υγεία. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι υπερβάλλω, ότι δεν έχει 7 και 8 ώρες αναμονή. Ο άλλος με ρωτούσε, πού τα έχεις δει αυτά? Σε ποιο νοσοκομείο πήγες και είχε τόση ώρα αναμονή? Πλάκα μας κάνεις? Ωραία, λοιπόν, αφού δεν πιστεύετε εμένα, ακούστε τον κόσμο που κυκλοφορεί έξω στους δρόμους το τι λέει. Χάος. Χάος μεγάλο. Το παιδί μου διαβητικό. Πήγαμε με 30 με προγλυκημία
Και μου λένε περίμενε. 7 ώρες. Λέω το παιδί μου, πήγα να τσακωθώ μόλις. Έχει έρθει ο άντρας μου εδώ για να νοσηλευτεί και έκανα αναμονή από το απόγευμα και έφυγε το πρωί στις 5 η ώρα. Η υγεία είναι σε τραγική κατάσταση, απλησίαστη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όταν θέλει να κλείσει ένα ραντεβού και σου λένε τον επόμενο χρόνο, όταν θέλει να κάνεις μια επέμβαση και περιμένεις 2 χρόνια. Ταλαιπωρία και πόνο, γιατί 3 ώρες, ναι, δεν θέλει, ο άντρας μου πονάει και δεν μπορεί. Άρα πρέπει να πάω να ψάξω εγώ αύριο άλλο γιατρό, τι θα κάνω. Ασθενείς και συνοδοί αντιμέτωποι με έναν Γολγοθά. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταγράφονται 8.500 κενά σε γιατρούς, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ. Η αναμονή για πρώτη εξέταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών μπορεί να ξεπεράσει τις 6 ώρες, με τους ασθενείς που απευθύνονται ετησίως στα επείγοντα να υπολογίζονται πάνω από 4 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία νοσούν βαριά. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 60% των θέσεων ιατρικού προσωπικού στα κέντρα υγείας της περιφέρειας είναι κενές, με το ποσοστό για το υπόλοιπο προσωπικό να αγγίζει το 70%. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού με ρωτάτε, είναι πολύ καλύτερα από πριν. Ο κανόνας του ΕΣΥ είναι εξυπηρέτηση. Αν κάπου πάει όμως κάτι στραβά, θα γίνει πρώτο θέμα. 357 κέντρα υγείας εφημερεύουν. Τα περιφερειακά ιατρία δεν φτιάχτηκαν για να εφημερεύουν. Τα περιφερειακά ιατρία φτιάχτηκαν για να γράφουν φάρμακα συνταγές και να παίρνουν την πίεση. Τα περιφερειακά ιατρία είναι 1471. Η Όλγα Στέφου περιέγραψε στην ιστοσελίδα in.gr την εμπειρία που είχε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο μέσα σε 2 εβδομάδες χρειάστηκε να νοσηλευτεί 2 φορές. Στην πρώτη περίπτωση ήταν από μήνες χαλασμένος ο μαστογράφος. Μια εξέταση απαραίτητη κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες. Στη δεύτερη περίπτωση και είχε χαλάσει, αλλά και δεν υπήρχε ούτως ή άλλως ραντεβού για το μαγνητικό τομογράφο. Θα πρέπει να αντιληφθούν πως ένα συνολικό κόστος των 200 ευρώ είναι απογορευτικό για πολλούς πολίτες. Οι κλινικές είναι όλες υποστελεχωμένες. Τα ΤΕΠ, οι καρδιολογικές μονάδες, η ΜΕΘ, η ψυχιατρική κλινική, οι χειρουργικές κλινικές, ακόμα και τα χειρουργεία, στηρίζονται στην ύπαρξη των 100 ειδικευμένων νοσηλευτών. Στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, οι ειδικευόμενοι γιατροί της κλινικής προαναγγέλουν ομαδική παραίτηση, καθώς όπως επισημαίνουν, εδώ και μήνες λειτουργούν σε συνθήκες εργασιακής και ανθρώπινης εξαθλίωσης, με τον μόνο ειδικευόμενο ψυχίατρο που βρίσκεται καθημερινά στην κλινική να είναι ο διευθυντής. Με αυτό το έγγραφο στις 21 Οκτώβου, ο διευθυντής ΕΣΥ, που εφημερεύει στο Κέντρο Υγείας Μήλου, εκπέμπει κραυγή αγωνίας. Όπως γνωστοποιεί, εφημέρευσε χωρίς παιδίατρο, καρδιολόγο, ακτινοδιαγνώστη, αλλά και χωρίς οδηγό και πλήρωμα ΕΚΑΒ, σε ένα νησί 80 ναυτικά μίλια μακριά από το νοσοκομείο, εν μέσω τουριστικής περίοδου. Καλά, οι τουρίστες έχουν πάθει πλάκα. Οι τουρίστες έχουν πάθει πλάκα με τα νοσοκομεία. Ογκολόγο δεν έχετε. Αναισθησιολόγο δεν έχετε. Καρδιολόγο δεν έχετε. Ο παθολόγος αυτή τη στιγμή απουσιάζει, είναι σε άδεια. Υλικά, γάζες, έχετε γάζες. Με σιλικονούχες γάζες έχετε. Κάικα, όχι δεν έχουμε. Γάζες κανονικές έχετε, όχι δεν έχουμε. Με κάνανε εισαγωγή. Μαξιλάρι πρέπει να φέρεις από το σπίτι σου. Σου λέει ο τουρίστας που ήρθα ρε. Στην Αφρική να πήγαινα, θα μου βάζανε μια κοτρώνα να ξαπλώσω πάνω. Εδώ ούτε αυτό δεν κάνω. Και άμα ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό, Πρωθυπουργέ, τώρα θα έρθει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλά, αυτό το ξαναλέμε. Οι δημοσιογράφοι που θα είναι από κάτω στη ΔΕΘ και θα τον κάνουν ερωτήσεις, είναι όλοι στημένοι. Να το ξέρετε, δεν μπαίνεις σε εκείνη την αίθουσα αν δεν έχεις πάρει άδεια από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι εκείνη η αίθουσα που έχει δημοσιογράφους και τον κάνουν ερωτήσεις είναι μια αίθουσα που έχει από όλα τα μέτωπα, από όλα τα κανάλια, από όλα τα ραδιόφωνα, από όλες τις εφημερίδες. Άτομα, είναι συγκεκριμένα άτομα. Ο Κούλης θέλει να ξέρει από πριν τι ερωτήσεις θα του κάνουνε. Πρέπει δηλαδή να πας να καταθέσεις ερωτήσεις συγκεκριμένες που θα κάνεις στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να έχεις καμιά 5-6 χρόνια τουλάχιστον που γλύφεις κάθε μέρα Νέα Δημοκρατία για να μπεις στην αίθουσα. Περνάνε από έλεγχο και άμα τις εγκρίνουν τις ερωτήσεις, θα πούνε έλα μπες μέσα και κάνε τις ερωτήσεις σου, αδερφέ μου. Εντάξει, δεν θες να κάνεις κακό στην εικόνα του Πρωθυπουργού. Μπες μες στην αίθουσα στη ΔΕΘ να κάνεις μια ερώτηση.
Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνουν μέσα όλοι αυτοί εδώ πέρα οι σαλιάριδες που θέλουν να τον γλύψουν και τον κάνουν ανάλογες ερωτήσεις, μαλθακές ερωτήσεις. Να μην τον βάλουμε σκληρά τον κούλι. Μην τον ρωτήσουμε, ποια είναι η άποψή σου, ρε Μπαγλαμά, για τα φάρμακα τα οποία έχουν αυξηθεί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να τα πάρουν. Γιατί θα απαντήσει, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν με έχουν ενημερώσει, φταίνε τα φάρμακα. Γιατί κάτι τέτοιες απαντήσεις δίνουνε. Κάτι τέτοιες απαντήσεις δίνουνε. Θέλετε να σας πω τι είπανε για τα ψάρια? Θέλετε να ακούσετε τι είπανε για τα ψάρια? Σας ρωτάω. Εγώ σας λέω δεν θέλετε να ακούσετε. Που βγήκανε και είπανε ότι φταίνε τα ψάρια που πολλαπλασιάστηκαν. Φταίνε τα ψάρια που πολλαπλασιάστηκαν. Ο Σκυλακάκης αυτό είπε. Τα ψάρια, λέει, στο Βόλο πέθαναν γιατί πολλαπλασιάστηκαν. Το δήλωσε ο άνθρωπος. Δηλαδή ατομική ευθύνη ακόμα και στα ψάρια. Και σε λίγο θα μας πούν οι φιλελεύθεροι ότι φταίνε και τα δέντρα που καίγονται. Έχουνε κόψει καπίστροι τύποι. Δεν είναι δυνατόν να μας λες ότι φταίνε τα ψάρια για αυτό που συνέβη. Ότι φταίνε τα δέντρα που κάηκαν. Δεν το είπαν αυτό, αλλά μόνο αυτό δεν είπαν. Είπαν ότι φταίει το γεράκι, το οποίο πήγε κοντά στη φωτιά που πήρε από ένα μικρό πετραδάκι μετεωρίτη που έπεσε από το διάστημα. Πήρε φωτιά το γεράκι, πήγε έκατσε πάνω στο δέντρο και πήρε φωτιά το δάσος. Και τι κάντε μια εκείνο τον καιρό να μην έχει ούτε ένα πυροσβέστη. Τι κάντε μια να μην έχουμε προλάβει να πάρουμε τα υδροπλάνα του Άδωνη από το 2021. Το 2021, παιδιά, δεν προλάβαμε να τα πάρουμε τα υδροπλάνα του Άδωνη. Απίστευτο. Ρε τι έχουμε πάθει. Φταίει η εταιρεία που έχει τα υδροπλάνα, η οποία της λείπει ένα ανταλλακτικό και δεν κατάφερε να μας τα στείλουν. Τέτοιες βλακίες σας λένε και τα πιστεύετε, γιατί δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι είναι ανίκανοι τσαρλατάνοι. Και παράλληλα βλέπεις στην τηλεόραση τον Μπένι. Πού το θυμηθήκατε, ρε, τον Μπένι? Πού το θυμηθήκατε, ρε, τον Μπένι και το βγάζετε και στην τηλεόραση? Τι έχει να μας πει ο Μπένι? Τίποτα απολύτως. Πάνε άμα θες στη Σκόπελο να δεις που έχει χτίσει σπίτι ο Βενιζέλος. Σε περιοχή που δεν μπορείς να χτίσεις, που είναι βράχια, που δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει εκεί πέρα οικόπεδο. Σε ένα γκρέμι που έχει μια τέλεια θέα. Και τι έγινε κιόλας στη Σκόπελο, επειδή το χτίσε εκεί στο γκρέμι? Μια χρονιά, λέει, έγινε σεισμός και έπεσε ένα κομμάτι του γκρεμού και το μισό σπίτι της αυλής του έφυγε μέσα στη θάλασσα. Και το ξανάχτισε ο Μπένι εκεί πέρα, πιο πάνω λίγο, το σπίτι του. Γιατί είναι ο Μπένι? Τέλος, Μπενιζέλος. Πάω κάθομαι σε μια περιοχή, κάνω φράχτη και ποιος θα έρθει να μου πει τι? Η αστυνομία? Η πολεοδομία? Ποιος θα με πει τι, ρε, ο Βενιζέλος είμαι, ρε. Άμα θέλω χτίζω σπίτι και μέσα στο σπίτι σας. Αυτό λέει ο Μπένι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης από ό,τι φαίνεται στηρίζει το Δούκα κάτω στην Αθήνα. Διότι ο Δούκας ήπιε καφεδάκι με τον Μόραλι, τον δήμαρχο Πειραιά. Μιλήσανε για κοινούς αγώνες, για κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδος, για να ενισχύσουμε, λέει, την αυτονομία, τις αρμοδιότητες και τους πόρους που πρέπει να δίνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στηρίζει ο Μαρινάκης Δούκα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, να το ξέρετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Πολύ ωραίο ηχητικό αφιερωμένο σε όλους σας και μετά θα πάμε σε τραγουδάκι. Η ΕΣΥΕΑ δίνει 400 ευρώ σε κάθε δημοσιογράφο του 105 και 5 στο κόκκινο και της Αυγής. Αυτό είναι μια άλλη είδηση την οποία μαθαίνουμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί τους δίνουν αυτά λεφτά. Πάντως τους τα δίνουν. Από ό,τι λέει φυσικά εδώ πέρα αυτό το άρθρο, έτσι. Δεν τα κατεβάζω το μυαλό μου, έχω πηγή. Άμα θέλετε, ελάτε να με ρωτήσετε ποια είναι η πηγή. Δραματική κατάσταση και εσείς με μνήμη χρυσόψαρου. Εν τω μεταξύ, κάτι ακόμα θα πούμε για να πάμε στο ηχητικό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μη μου στέλνετε μηνυματάκια παράλληλα, αδέρφια μου, μπερδεύομαι και προσπαθώ να μιλήσω και δεν μπορώ, γιατί θέλω να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Σε αυτή τη
συγκέντρωση πασοξίδων που μαζεύτηκαν όλοι μαζί εκεί πέρα. Υπάρχει μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία στην οποία βλέπω το μισό χρέος της Ελλάδας. Υπάρχει μια φωτογραφία, ξαναλέω, στην οποία αυτή φωτογραφία διακρίνω το μισό χρέος της χώρας. Όλοι αυτοί μαζεμένοι μαζί. Όλοι αυτοί που χρωστάνε μισό δισεκατομμύριο. Είναι μαζεμένοι, ρε παιδιά. Είναι μαζεμένοι. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Περίμενε τώρα να βρω να στείλω εδώ. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Είστε έτοιμοι για το τραγούδι? Θέλω να τσιτώσετε λίγο το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λέω, τα ηχεία σας. Θέλω να τσιτώσετε λίγο τα ηχεία σας. Να ακουστεί, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το ηχητικό. Στα αμάξια που είναι από δίπλα, στους γείτονες στα σπίτια, στη δουλειά σας, στους συνεργάτες σας. Σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον κύκλο σας αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν να ακούσουν αυτό το ηχητικό. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, δεν ζητάω συχνά πράγματα. Αυτή τη φορά όμως το ζητάω, θέλω να δυναμώσετε λίγο τα ηχεία σας για να ακούσουν οι γύρω σας την αλήθεια. Αυτό το ηχητικό τραγουδάκι είναι. Είναι ηχητικό τραγουδάκι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. Και μπράβο στην κοπέλα που έκατσε και το τραγούδισε, γιατί είναι μια τεράστια αλήθεια. Πάμε να τα ακούσουμε. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί. Δώσε, δώσε, δώσε! Ξανά! Ξανά από την αρχή, βάλ το ξανά από την αρχή! Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί. Ξανά! Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα. Με Δημήτρη Τραπεζικό δεν φεύγει κανένας. Τρίτη ώρα, Ιωάννης Αντωνόπουλος. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι. Μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Σ' ένα τιμόνι κολλημένος με τις ώρες. Σπάω κοντέρ, για σένα έρχομαι ξανά. Ξέρω κι απόψε θα έχεις μια δικαιολογία. Πάλι θα φύγω με κομμένα τα φτερά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι. Μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Oh,
να μ' αγαπάς. Δεν βρήκα τρόπο, αυτός ο δρόμος γράφει απάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι, με ένα τηλέφωνο σου πάλι μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Μακεδονία θα ακούσει του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία θα ακούσει του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδωσε στους βαρβαρούς και ελευθερήκησε τώρα. Που έδωσε στους βαρβαρούς και ελευθερήκησε τώρα. Η λύση θα σε λύσει, Ελλήνα το καμάρι. Η λύση θα σε λύσει, Ελλήνα το καμάρι. Και εμείς θα σ' αντικρίσουμε περηφανά κεφάλι. Ο Βαρκάρης ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Εδώ μας επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Έχω αρκετά μηνυματάκια στο Viber, αλλά θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Προς το παρόν πάω να καλησπερίσω τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις? Είμαι πολύ καλά και νιώθω πάρα πολύ καλά Και εσύ πρέπει να νιώσεις καλά και εκπομπή, γιατί ένας πολιτικός αρχηγός μας κάνει μια συνεχή διαφήμιση. Πρόσεξε. Ρε, άστο να τώρα το πράγμα. Διαφήμιση συνεχώς από το κανάλι του. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πολιτικός αρχηγός, έτσι όπως το λέμε. Ο άνθρωπος να μην πω τι είναι. Ναι, δεν πειράζει. Κράζεις θαυμάσεις. Εντάξει, τον ενοχλούν τα σκουλαρίγια μου. Δεν πειράζει, Μίτσο, ας τους, δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτούς. Πάμε στο θέμα μας. Μόνο μια παράμετρο. Έχει στρατολογήσει ένα παλιό και καλό δημοσιογράφο που εγώ τον παρακολουθώ να κάνει εκπομπές για να μην ακούνε τη δική μας εκπομπή. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Όποιος θέλει, ακούει όποιον θέλει. Πάμε στο θέμα μας, Μίτσο. Ωραία. Εγώ το είπα γιατί μας κάνει διαφήμιση και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε έτσι. Πάμε. Το θέμα μας σήμερα είναι οι Έλληνες. Σήμερα θα πούμε ένα μύθο, ένα κανονικό μύθο. Κάποτε, τα πολύ παλιά χρόνια,
οι θεοί που είχαν δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, ο Δίας, ο Γιαχβέ, ο Ρα, ο Αλλάχ, ο Κρίσνα και όλοι οι άλλοι θεοί, αποφάσισαν ότι έπρεπε να εγκατασταθούν σε ένα τόπο ιερό και να δημιουργήσουν μια φυλή κατ' εικόνα και ομοίωση και να την πλικίσουν με όλα τα θεϊκά χαρίσματα, έτσι ώστε αυτή η φυλή να απλώσει τη σοφία σε όλο τον κόσμο. Έτσι άρχισαν οι θεοί να ψάχνουν ένα τόπο να εγκατασταθούν. Ξαφνικά στην άκρη της Μεσογείου είδαν να λάμπει μια πέτρα μέσα σε μια γαλάζια θάλασσα. Θαμπόθηκαν από την ομορφιά αυτής της πέτρας που έπεφτε πάνω της ο ήλιος και λαμποκοπούσε στο κέντρο μιας γαλάζιας θάλασσας. Αποφάσισαν λοιπόν να εγκατασταθούν εκεί και να μεταδώσουν τη σοφία και όλα τα χαρίσματα που είχαν στη φυλή που θα είχαν δημιουργήσει σε εκείνο το σημείο. Την ονόμασαν Ελλάδα, δηλαδή φωτεινή πέτρα, από το έλ το ηλιακό και το λάσπ που είναι πέτρα, και μετά άρχισαν να πλάθουν τη λάσπη για να φτιάξουν το θεϊκό λαό που θα μετέδιδε απλόχερα τη θεϊκή σοφία σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα θρησκευτικά δόγματα στη θεογονία τους αναφέρουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από λάσπη πυλό, την οποία έδωσαν πνοή. Οι αρχαίοι Έλληνες, παραδείγματος χάρη στη μυθολογία τους, αναφέρουν το Δία, γιατί αν αυτό το γιώτα το κάνετε υψηλόν, έχετε τη Διάδα, δηλαδή την ύλη και την ενέργεια. Η ενέργεια, η ύλη, είναι ενεργειακή λάσπη, έτσι, γιατί η ενέργεια κινείται συνεχώς και κάποτε συμπυκνώθηκε και έφτιαξε ενεργειακή λάσπη. Αυτή είναι η λάσπη με την οποία ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο. Ζεύς, γιατί είναι σε ζεύξη. Η ύλη και η ενέργεια είναι σε ζεύξη. Ο Δίας έχει γυναίκα του την Ήρα. Αν αναγραμματίσετε την Ήρα, σημαίνει αΐρ, δηλαδή πνοή. Έτσι, τα συζευμένα στοιχεία, ύλη και ενέργεια, με την πνοή δημιούργησαν τη ζωή. Αυτά όμως συμβαίνουν μόνο στην ελληνική μυθολογία. Στην πραγματική μυθολογία, τον άνθρωπο τον δημιούργησε ο Θεός των Εβραίων, αφού φύσηξε πνοή σε ένα πύλινο άνθρωπο που είχε φτιάξει. Αυτά διδάσκονται σε όλα τα ελληνικά σχολεία, ενώ έχουν καταργηθεί τα αρχαία ελληνικά που είναι και η πραγματική μας γλώσσα. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο κατοικούσε ένας λαός, οι Έλληνες, προκομμένος και γενναίος, σοφός και αλτρουιστής, δυνατός και δίκαιος, αφού ήταν πρικισμένος με όλα τα θεϊκά χαρίσματα. Ήταν άνθρωποι έξυπνοι, ικανοί και περήφανοι. Ήταν οι Έλληνες λοιπόν που ζούσαν πολλούς αιώνες, πάρα πολλούς αιώνες, σε αυτόν τον τόπο. Οι Έλληνες είπαν λόγια σοφά και έφτιαξαν πράγματα θαυμαστά. Γνώρισαν μεγάλες δόξες, απέκτησαν αμύθιτα πλούτη, δοκίμασαν τρομερές δυστυχίες, πολέμησαν σκληρά, ταξίδεψαν μακριά, όπου πήγαιναν, έλεγαν και έδειχναν κάτι καινούριο, από όπου γύριζαν έφερναν κάτι χρήσιμο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μοναδική τέχνη να κάνουν το δυνατό δυνατότερο, το χρήσιμο χρησιμότερο, το όμορφο ομορφότερο και το καλό καλύτερο. Ενώ γύρω πολλοί άλλοι από ξένες βαρβαρικές φυλές ερχόντουσαν εδώ στην πατρίδα μας για να εμπορευτούν ή για να διδαχτούν. Όταν επέστρεφαν στις χώρες τους, αφηγόντουσαν τι είδαν και τι έμαθαν και τα αφεντικά τους γούρλωναν λέμαργα τα μάτια τους και τρόχισαν τα σπαθιά και χεινόντουσαν να πατήσουν τούτη την ιερή γη, να αρπάξουν τα πλούτη της, να στεφαναθούν με δόξα ότι νίκησαν τους πιο γενναίους ανθρώπους. Αυτό έγινε χιλιάδες φορές, ώσπου κάποτε οι Έλληνες απόκαμαν, ήταν βλέπετε και αμόνιαστοι, όπως ακριβώς είναι και σήμερα αμόνιαστοι μεταξύ τους, και ολομόναχοι. Δεν είχαν κανένα να σταθεί πλάι τους, γιατί καθένας πάσχιζε να τους πατήσει και να τους χαλάσει. Έτσι μια μέρα πολυάριθμα στρατά, καλογυμνασμένα, με σπαθιά κοφτερά και άλογα χορτάτα, όρμησαν από τη Δύση και σκλάβωσαν τη χώρα των Ελλήνων. Την κράτησαν υπόδουλοι 1598 χρόνια και 11 μήνες ακριβώς.
Εκείνη την τελευταία χρονιά όρμησαν άλλα πιο άγρια στήθια από την Ανατολή, κατάκτησαν αυτή τη χώρα και με τη σειρά τους έμειναν 367 χρόνια και 10 μήνες. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα οι Έλληνες σκόρπισαν. Η πατρίδα τους άδειασε. Άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι σκλαβώθηκαν. Κάπως υπουλήτωσαν, τράβηξαν σε τόπους αλλαργινούς. Άλλοι ανέβηκαν στα βουνά της πατρίδας τους, εκεί που κανένας δεν τολμούσε και δεν μπορούσε να τους αγγίξει. Ζούσαν σε κορφές απάτητες, σε άγρια φαράγγια, σκαρφάλωναν σε απότομα φράγκια και γκρεμούς, πετούσαν από ρεματιά σε κορκοβούνι σαν τα γεράκια. Ζούσαν ελεύθεροι. Αν ήθελες τότε να δεις τα μάτια ενός Έλληνα, έπρεπε να ανέβεις ψηλά, πολύ ψηλά, κοντά στην καλύβα του Θεού. Οι ξένοι βούτυξαν ότι υπήρχε πλούτη, χώμα και θάλασσα και ζωντανά και τα έκαναν δικά τους. Μα πάνω απ' όλα πήραν μαζί τους τον πολύτιμο θησαυρό της γνώσης. Έκλεψαν όλα τα σοφά βιβλία των Ελλήνων, τα αγάλματα, τους θησαυρούς της γνώσης των Ελλήνων. Έκλεψαν όλα τα σοφά βιβλία των Ελλήνων και έγιναν σιγά σιγά και αυτοί σοφοί. Πρόσεξαν όμως ότι κάτι έλειπε. Κάτι σημαντικό, κάποια βιβλία δεν τα βρήκαν στις θέσεις τους. Έψαξαν παντού, αλλά δεν τα βρήκαν πουθενά. Άρχισαν να τους πιάνει απελπισία. Έκαναν τον κόσμο άνω κάτω, γκρέμισαν τείχους, έσκαψαν υπόγεια, άνοιξαν ακόμα και τάφους. Τα βιβλία που έλειπαν είχαν γίνει άφατα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι ξένοι δεν τα έχουν βρει, τα σοφά βιβλία των Ελλήνων. Οι Έλληνες κράτησαν γερά το μυστικό τους. Οι ξένοι λύσαξαν γιατί με τα υπόλοιπα βιβλία των Ελλήνων που είχαν στα χέρια τους τα κατάφεραν να γίνουν σοφοί, μα όχι όσο ήθελαν, όχι όσο γνώριζαν, όχι με όσα γνώριζαν που είχαν οι Έλληνες. Τους έλειπε εκείνο το πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Ενώ δηλαδή με την κλεμμένη γνώση των Ελλήνων πέτυχαν 1002, ενώ κατάφεραν και αυτοί να κάνουν το δυνατό δυνατότερο και το χρήσιμο χρησιμότερο, στάθηκε αδύνατο να μάθουν πώς γίνεται το όμορφο ομορφότερο και το καλό καλύτερο. Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι Έλληνες που σκαρφάλωνε στα βουνά είχαν κρεμάσει ο καθένας την ψυχή του και ένα πουγγί. Σαν εκείνο που οι άνθρωποι φύλαγαν τα φλουριά τους. Μέσα στο κάθε πουγγί, αντί για χρυσάφι, είχαν σφαλίσει την αγάπη για την πατρίδα και τον πόθο για την ελευθερία. Τα χρόνια κυλούσαν και αυτό το χιλιοζώντανο ζευγάρι, δηλαδή αγάπη για την πατρίδα και ο πόθος για την ελευθερία, γενοβολούσαν δίχως σταματημό, μέχρι που έφτασε μια μέρα να βαραίνει τόσο πολύ το στήθος των Ελλήνων και να λυγίζει το λαιμό τους και δεν άντεξαν πιότερο, πήδηξαν από τα βράχια στους κάμπους, βάρεσαν τους εχθρούς, πάλεψαν ένας με χίλιους και τους εξολόθρεψαν και κανένας σοφός στη γη δεν βρήκε τρόπο να εξηγήσει αυτό το θαύμα. Εγώ νομίζω πως αυτή η πολύχρονη συνάφεια εκεί πάνω στις ψηλές κορφές γύρω από το καλύβι του Θεού τους μετέδωσε μια δύναμη υπεράνθρωπη και τους περιτύλιξε με ουράνια κτηνοβολία που τρόμαζε τους εχθρούς. Οι Έλληνες νίκησαν, οι εχθροί έφυγαν, μα ούτε χάθηκαν, ούτε παράτησαν τη σκέψη να ξαναπάρουν πίσω τη χώρα για πάντα. Οι οχτροί δεν ήταν γενναίοι, μα είχαν μεγάλη πονηριά. Έδωσαν πολύ χρυσάφι, σκόρπισαν πολλά αξιώματα, εξαγόρασαν προδότες Έλληνες, τους οποίους έτησαν φανταχτερά, τους φόρτωσαν ψεύτικους τίτλους, τους βάφτισαν σοφούς, τους τύλιξαν με λάβαρα που ήταν ελληνικά, τους έβαλαν στο στόμα λόγια πατριωτικά και κατάφεραν με χίλιες παγαποντιές και πονηριές και συνωμοσίες, δολοφονίες και προδοσίες να τους ανεβάσουν τους πουλημένους μασκαράδες προδότες σαν άρχοντες αυτού του τόπου. Έτσι οι ξένοι, οι αιώνιοι οχτροί που εμφανίστηκαν σαν φίλοι, δίχως να συντηρούν πολυδάπανα στρατά, πατούσαν σίγουρα τη χώρα, έπαιρναν όλα τα αγαθά τους. Γιατί οι προδότες που είχαν στη δούλεψή τους έφεραν καλύτερα αποτελέσματα από τον ίδιο τον οχτρό.
Γιατί αν μειώναν την απόδοσή τους οι προδότες, θα έχαναν όλα τους τα προνόμια και όλο τους το χρυσάφι. Ήταν μια περίπτωση προδοσίας εργολαβικής, μιζαδόρικης που λένε, γιατί η μίζα και η αρπαχτή ήταν μεγάλες και οι προδότες δεν χόρτεναν ενώ ο λαός πεινούσε. Πολλές φορές ο προδότης φερόντουσαν στους Έλληνες χειρότερα από τους ίδιους τους οχτρούς. Γι' αυτό και εκείνοι τους πρόσεχαν σαν τα μάτια τους και ανανέωναν την προδοτική εξουσία τους πάνω στους Έλληνες. Όταν οι Έλληνες προσπαθούσαν να πάρουν πίσω λίγη από την κλεμμένη δική τους γνώση, να φτιάξουν κάτι καλύτερο, να ζήσουν κάπως ανθρωπινότερα, να κατασκευάσουν μηχανές που δίνουν προκοπή, οι ξένοι με τα στόματα των προδοτών Ελλήνων τους έλεγαν ότι εσείς δεν χρειάζεται να φτιάχνετε τέτοια εργαλεία. Εσείς πρέπει να μάθετε να τραγουδάτε, να χορεύετε, να πλένετε πιάτα, να στρώνετε κρεβάτια, να διάζετε σκουπίδια, να καθαρίζετε απόπατους, να κουβαλάτε βαλίτσες, να μπογιατίζετε κανένα καναβάτσο και να γράφετε στίχους. Δεν είσαστε εσείς για τεχνολογία. Δεν μπορείτε να έχετε εργοστάσια δικά τους. Σας επιτρέπουμε μονάχα την υπνοφόρο φιλολογία. Γι' αυτό έφτιαξαν οι ξένοι ένα σύστημα παιδείας που μέχρι σήμερα παράγει ραγιάδες δούλους, σκυμμένους και πεσμένους στα τέσσερα πολίτες. Ένα ευτελές και χυδαίο σύστημα για τα παιδιά των Ελλήνων που πρέπει να μάθουν να ζουνε σκλάβοι, ραγιάδες και ρουφιάνοι. Οι Έλληνες λοιπόν έπαιρναν βραβεία για ζωγραφιές, διπλωμενιές, τουριστικά, γονάτισαν και τρώγανε στίχους και παραμύθια με το φτιάρι που τους έδιναν οι ξένοι. Οι ξένοι συχνά έσφυγαν τα λουριά μόλις θέλανε να καταπατήσουν οριστικά και να αποσπάσουν κάποια λουρίδα γης από την πατρίδα των σκλάβων τους Ελλήνων. Έβασαν τους Έλληνες προδότες να βασανίζουν τους Έλληνες, να ανεβάζουν το χαράτσι και να βάζουν σκληρούς φόρους και κατέβασαν τη σοδιά. Με χίλιες κομπίνες έδιωχναν τους Έλληνες, τους τραβούσαν στις δικές τους χώρες και τους έβαζαν να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί στα ορυχεία τους και στις φάμπρικές τους. Αυτό το παιδομάζωμα το λέγανε μετανάστευση. Ο τόπος άδειαζε και ρήμαζε, όχι όμως τόσο όσο ήθελαν οι ξένοι, για να τον κάνουν ολότελα δικό τους. Φυτοζωούσαν μα άντεχαν οι σκλάβοι Έλληνες. Τότε πια οι ξένοι έβαλαν μπρος τα μεγάλα και δραστικά μέσα. Έδειξαν στους σκλάβους Έλληνες πολλά παιχνίδια. Τους υποσχέθηκαν ότι με αυτά θα γίνουν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Παιχνίδια με ρόδες, παιχνίδια με τετράγωνα που έβγασαν αστέρια χάρτινα και κοκαίνες υπνοτικές που κουρκούτιαζαν το μυαλό και τους νάρκωσαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να κάνουν ό,τι έκαναν οι υπνοτιστές τους. Δηλαδή πέρναγαν στους σκλάβους τη δική τους κουλτούρα, τη δυτική και τον τρόπο ζωής τους. Πέταξαν χρήμα πολύ και άρχισαν να αγοράζουν τη γη των σκλάβων Ελλήνων, γιατί οι σκλάβοι είχαν ανάγκη να προμηθευτούν καινούργια παιχνίδια και τις άπιες τροφές που τους τάισαν. Το παιχνίδι αυτό λεγόταν κατανάλωση. Έκαναν τους σκλάβους καταναλωτές τα προϊόντα τους, οι σκλάβοι έπαθαν εξάρτηση με την κατανάλωση και τη φθηνή διασκέδαση ακριβώς την ίδια εξάρτηση που δίνει η ηρωίνη. Πούλαγαν οι σκλάβοι τη γη τους στους ξένους, έπαιρναν το χρήμα και το έβαζαν στις τράπεζες για να φτουρήσει, χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν και αυτές οι τράπεζες όλες αγορασμένες από ξένους. Έτσι οι Έλληνες έχαναν και τη γη και τα χρήματά τους, τα οποία τα διαχειριζόταν οι τράπεζες όπως ήθελαν. Στο τέλος κατάτησαν όλοι τους υπάλληλοι ξενοδοχείων, υπηρέτες, λούστροι που γυάλιζαν τα παπούτσια των ξένων. Μητσό! Μητσάρα! Έχουμε πρόβλημα, αδερφέ. Έπεσε η γραμμούλα σου. Περίμενε λίγο να κάνουμε μια επανασύνδεση. Ένα λεπτάκι δώστε μου να ξανακαλέσουμε λίγο το Δημήτρη το τραπεζικό να κάνουμε μια επανασύνδεση. Δεν φεύγει κανένας επί συγγραμμή του.
Έπεσε η γραμμούλα σου, αδερφέ μου, εκεί που λουστράρανε τα παπούτσια τους. Έπεσε η γραμμούλα σου. Λοιπόν, λουστράριζαν και γέλσαν τα παπούτσια των ξένων. Ναι. Μαστάζει μάγειροι, μπουζουκτζίδες και ακτοφόροι. Ακούγομαι. Ναι, μια χαρά είσαι τώρα. Ενώ οι προδότες πολιτικοί τους έπεισαν ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος ήταν ο τουρισμός. Έτσι με σχέδιο έκαναν τους Έλληνες γκαρσόνια και υπηρέτες των ξένων. Στο τέλος απαγόρευσαν στους Έλληνες να κάνουν διακοπές στον τόπο τους, ενώ τα δουλικά και εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενίσχυαν τη σκλαβιά των Ελλήνων με οχετούς ψευμάτων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Έβαλαν οθόνες με ναρκωτικά στο σπίτι του κάθε Έλληνα και το ονόμασαν τηλεόραση. Έτσι οι περήφανοι Έλληνες έγιναν δούλοι του καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση που τους καθοδηγούσε, με επιλεγμένα προγράμματα από τους ξένους. Απόμειναν μονάχα μερικοί δεσποτάδες που ξεκοκάλυζαν τα τελευταία απομεινάρια του εκκλησιαστικού βιού, χάιδευαν τις χοντρές σκυλιές τους, περνούσαν τη ζωή τους με ατέλειωτα τσιμπούσια, μα πάντα έλεγαν ότι πίστευαν σε ένα Θεό με πολλά ποδάρια, πολλά χέρια, πολλά χρυσαφένια δάχτυλα και γλεντούσαν με άλλους τόσους προδότες μέσα στις πολυτελείς θαλαμιγούς που έκαναν τσιμπούσια αγκαλιά με τους οχτρούς στη σκλαβωμένη θάλασσα των Ελλήνων, την αδικομοιρασμένη. Είπαμε στην αρχή του μύθου μας ότι για να αντικρίσει κανείς κάποτε Έλληνα έπρεπε να ανέβει πολύ ψηλά σε περήφανες και ελεύθερες βουνοκορφές. Οι προδότες έκαψαν αυτές τις βουνοκορφές κάνοντας business. Έτσι για να δει κάποιος Έλληνα πρέπει σήμερα να κατέβει πολύ χαμηλά σε σκοτεινά καταγόγια, να τον δει να σέρνεται δούλος, να σφουγγαρίζει το δάπεδο που περπατούσαν και έφθυναν οι ξένοι. Είπαμε ότι κάποτε οι Έλληνες είχαν ανέβει στα βουνά με το πουγγί της ελευθερίας και της σοφίας κρεμασμένο στο στήθος τους. Τότε οι οχροί τους με τη βοήθεια των εξαγορασμένων προδοτών είχαν γκρεμίσει τα κάστρα και ερήπωσαν τη γη τους. Έτσι σήμερα τα κάστρα αυτά δεν υπάρχουν και έχουν καταπατήσει την ψυχή των Ελλήνων για να αρπάξουν αυτό το ιερό πουγγί. Αφηγηθήκαμε την ιστορία πως κάποτε γεννήθηκε μια πατρίδα μεγάλη, περήφανη και όμορφη που την έλεγαν Ελλάδα, πως κουράστηκε, πως κουσεύτηκε από ξένους και προδότες, πως αναστήθηκε, πως χάθηκε για πάντα. Αυτή η πατρίδα που γέννησε τόση σοφία και τόση γενναιότητα δεν υπάρχει πια. Και έτσι οι άνθρωποι δεν έμαθαν ποτέ πως γίνεται το όμορφο ομορφότερο και το καλό καλύτερο. Από τότε που εξαφανίστηκαν οι πραγματικοί Έλληνες, ο άνθρωπος πήρε το δρόμο που σε κάθε βήμα μετέτρεπε το τέλειο και όμορφο σε τέρας. Ένα λεπτό λίγο να σου πω λίγο κάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω λίγο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες και ψεύτικοι Έλληνες. Ο κάθε λαός διαμορφώνεται με τους καιρούς, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, πραγματικοί Έλληνες είμαστε κι εμείς. Απλά έχουν περάσει τα χρόνια, έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί. Ο ίδιος λαός είμαστε. Το ξέρω ότι είμαστε ο ίδιος λαός, αλλά με διαφορετική συμπεριφορά. Και με διαφορετικές συνήθειες και με διαφορετικά ήθη και έθιμα. Δεν έχει διαφορά όμως. Οι ίδιοι είμαστε. Ναι, αλλά μας έχουν περάσει ξένοι τη δική τους κουλτούρα, τα δικά τους ήθη και τα έθιμα. Έχουν προσθέσει, πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αντλήσει όμως και πολλά πράγματα από εμάς. Μα φυσικά. Έτσι. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν οι ξένοι το όμορφο ομορφότερο και το καλό καλύτερο. Μόνο οι Έλληνες μπορούσαν. Σωστός. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος από τότε που εξαφανίστηκαν οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες, ο άνθρωπος πήρε τον δρόμο που σε κάθε βήμα τον μετατρέπει το τέλειο και όμορφο σε τέρας. Αυτό το δρόμο τον ακολουθεί δίχως να έχει τη δύναμη να πιστοστρατήσει ίσα με την ώρα που θα τον ρουφήξει για πάντα στο στόμα του δράκου που λέγεται διάστημα. Οι Έλληνες που δεν υπάρχουν σημαίνει ότι ο προορισμός του ανθρώπου στη γη τελείωσε. Δεν βρίσκεις πια φως χωρίς Έλληνες. Αυτός ήταν ένας θλιβερός μύθος που ήθελα να σας διηγηθώ για να εκπληρώσω την επιθυμία των προγόνων μας που ήσαν ελεύθεροι στα απάτητα βουνά
ελεύθερη με το πουγγί που περιείχε αγάπη για την πατρίδα και πόθο για την ελευθερία. Πρέπει τώρα να φύγουμε, καλοί μου φίλοι ακροατές, γιατί πρέπει να πάρουμε βίζα για το τουρκικό, από το τουρκικό προξενείο για να επισκεφτούμε τα γεωπελαγίδικα νησιά. Πρέπει να πάρουμε βίζα από το Ισραηλινό προξενείο για να πεταχτούμε μέχρι την Κρήτη. Και το βουλγάρικο προξενείο και το σκοπιανό προξενείο για να γνωρίσουμε τη Θεσσαλονίκη. Το αλβανικό προξενείο για να κάνουμε μια βαρκάδα στη λίμνη στα Γιάννενα. Οι οχτροί και οι διορισμένοι από τους οχτρούς προσδότες προσπαθούν να παραδώσουν αυτή τη χώρα στους βάρβαρους. Έτσι ακριβώς γίνεται. Είναι ώρα να φεύγουμε, γιατί αργήσαμε και βίζα δίνουν δύσκολα στους επισκέπτες ελληνικής καταγωγής που πάνε να επισκεφτούν τις σκλαβωμένες πατρίδες τους. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση. Ήταν ένας μύθος και αυτή ήταν η παρέμβαση. Ναι, ωραία. Θες να κάνουμε μια συζήτηση λίγο, γιατί εγώ σε κάποια πράγματα δεν συμφωνώ. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Όχι, ναι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά να κάνουμε μια συζήτηση, να ακούσω, ρε παιδί μου, και τη δική σου άποψη και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και εγώ και εσύ, σήμερα ημέρα μπορεί να λέμε κάποια πράγματα που αύριο μεθαύριο να έχουμε μια διαφορετική άποψη ή να διαμορφωθούμε έτσι ώστε να αλλάξουμε συνήθειες. Σήμερα δηλαδή μπορεί να σου λέω εγώ ότι μου αρέσει το τρέξιμο και ότι το αγαπάω το τρέξιμο και μετά από 10 χρόνια να σου πω ότι το έχω γυρίσει στα βάρη και ότι δεν μου αρέσει πλέον το τρέξιμο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μια συνείδηση, ένα μυαλό έχει κατασταλάξει κάπου. Τώρα θα μου πεις δεν είναι και τόσο καλό το παράδειγμά σου. Θα σου πω όμως ότι όλοι οι λαοί κάποτε ήταν διαφορετικοί και στην πορεία αλλάξανε συνήθειες, αλλάξανε τρόπο σκέψης, αλλάξανε έθιμα, ανάλογα με την παράδοσή τους, ανάλογα με αυτά που ζούσανε. Με ενόχλησε λίγο η λέξη πραγματικοί Έλληνες. Δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε Έλληνες πραγματικοί ή ότι είμαστε, ξέρω εγώ, νόθα ή ότι είμαστε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε διαμορφωμένοι Έλληνες. Γι' αυτό και λέγεται ότι είμαστε νεοέλληνες. Διαμορφωμένοι Έλληνες. Έχουν καταστρέψει τη γλώσσα μας, έχουν δώσει τη μακεδονική γλώσσα σε βάρβαρους και έχουν ονοματίσει τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεπουλάνε τα νησιά του Αιγαίου. Έτσι, οι Τσάμιδες είναι παρατηρητές στο Ευρωκοινοβούλιο και ωρεύονται την Ήπειρο. Οι Τούρκοι θέλουν όχι μόνο τα νησιά, αλλά και τη Θράκη. Οι Ισραηλινοί ονειρεύονται την Κρήτη που τη θεωρούν κομμάτι του Μεγάλου Ισραήλ. Οι Βούλγαροι θέλουν να πατήσουν Θεσσαλονίκη για να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο. Και όλα αυτά, μαζί τα κάνουν οι προδότες οι Έλληνες που τους δημιούργησαν οι ξένοι και τους έχουν εγκαταστήσει εδώ. Και ο ελληνικός λαός δεν αντιδρά. Αντιδράει ο ελληνικός λαός. Αντέδρασε στα Ήμια, αντέδρασε στην Κάσο. Πού αντέδρασε? Πες μου. Αυτή τη στιγμή έχουν αλώσει την παιδεία, τα έχουν βγάλει τα αρχαία ελληνικά, που είναι η μητρική μας γλώσσα, η πραγματική, γιατί περιείχανε πολλές έννοιες ανθρωπιστικές και πολλά γράμματα που έχουν καταργηθεί, γιατί όταν μια γλώσσα περιέχει περισσότερα γράμματα και φράσεις, ανοίγει περισσότερο το μυαλό. Έτσι μας περνάνε την αγγλική γλώσσα που έχει σαφώς λιγότερα. Η ελληνική γλώσσα έχει 300.000 λέξεις. Η αγγλική έχει 70.000. Δηλαδή περιορίζουν τον πνευματικό μας ορίζοντα, την κρίση μας και την νόησή μας. Γιατί όσο πιο λίγες λέξεις έχεις, τόσο περιορίζεις εννοητικά. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Κανείς όμως δεν συγκρηγόρησε να αντιδρά. Αντέτασε κανείς τα ίμια. Αντέδρασε κανείς στην Κάσο. Αντέδρασε κανείς στις τουρκικές προκλήσεις. Αντέδρασε κανείς στη μετανάστευση που μας έχουν βάλει κολάρο. Πού έχουμε αντιδράσει? Πες μου πού έχουμε αντιδράσει. Κοίτα, προσπαθεί ο κόσμος να αντιδράσει, θεωρώ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Γιατί δεν τα καταφέρνει. Με λανθασμένο τρόπο προσπαθεί να αντιδράσει. Αυτό γιατί, εγώ θα σου πω. Γιατί του έχουν δώσει αυτή την παιδεία. Και του έχουν φυτέψει συνείδηση ραγιά που τα αποδέχεται όλα σκυφτός. Βέβαια, μπορείς να το πεις και έτσι. Ναι, εννοείται αυτό. Απλά, ξέρεις τι θέλω λίγο να σου πω. Κοίτα, το ότι η Ευρώπη χτίστηκε και διαμορφώθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το γνωρίζουμε όλοι.
Ωραία, ναι. Η αρχαία Ελλάδα με τους αρχαίους Έλληνες ήταν όπως ήταν. Συμφωνώ ότι ήταν μια εποχή τρομακτική. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι αυτοί που δώσανε το φως στους υπόλοιπους. Είμαστε η ρίζα του δυτικού πολιτισμού. Είναι σίγουρο αυτό και το συμφωνούμε. Αλλά μετά ήρθανε όλες αυτές οι διαμορφώσεις, όλες αυτές οι συνήθειες που πατήσανε πάνω στην αρχαία Ελλάδα. Τα έφεραν τα χρόνια, τα έφεραν οι εποχές, οι διάφοροι πολέμοι εκείνο τον καιρό. Οι Έλληνες, καλός ή κακός, όπως σου είπα, διαμορφώθηκαν. Επιβίωσαν όμως και φτάσανε εδώ που φτάσανε. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν Έλληνες. Επιβίωσαν μεταλλαγμένοι όμως. Επιβίωσαν πρόκειται. Διαμορφωμένοι. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι που διαμορφωθήκαμε. Αυτό συνέβη φυσικά, σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, μας ενδιαφέρουν σε αυτό το μαϊνα, είπα από την αρχή, ένας μύθος. Ποιο? Είπα από την αρχή ότι θα πούμε ένα μύθο. Αυτό που είπα ήταν ένας μύθος. Ναι. Έτσι. Και κάθε μύθος παίρνει πολύ νερό και πολλές παραμέτρους και γίνονται πολλές συζητήσεις. Απλώς εγώ είπα ένα μύθο περιγράφοντας. Αδερφέ μου, δεν σε κατηγορώ. Εσύ καλά έκανες και αυτά που είπες είναι όλα αληθινά. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Είναι ολόσωστα αυτά που είπες. Απλά, κοίταμε. Βασικά, άκουσε με τι θέλω να σου εξηγήσω από τη δική μου πλευρά, από τη δική μου οπτική γωνία. Δηλαδή, σήμερα ημέρα η Ελλάδα, όπως και ο κόσμος και ο λαός που κατοικεί στην Ελλάδα, είναι ένας διαμορφωμένος τόπος. Ακόμα και η σημαία μας, ακόμα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε, ακόμα και τα ερεθίσματα του μυαλού μας από αρκετά μικρή ηλικία, είναι βασισμένα όλα πάνω σε μια θρησκεία, πάνω σε έναν τρόπο ζωής, πάνω σε κάποια συγκεκριμένα πιστεύω, πάνω σε μια ιστορία, πάνω σε κάποιες αξίες. Σωστά μέχρι εδώ? Σωστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι αυτός ο λαός είναι χριστιανός ορθόδοξος αυτή τη στιγμή. Έτσι μεγαλώνει, έτσι ζει, αυτά τα έθιμα έχει, αυτές τις γιορτές πραγματοποιεί. Και καλά κάνει. Ναι, και καλά κάνει. Κάνει. Το και ότι παλαιότερα... Ανεξιθρησκεία. Μπράβο, το παλαιότερα στην αρχαία Ελλάδα, για να ολοκληρώσω λίγο, το ότι παλαιότερα στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι εκεί πέρα πιστεύαν στο Δωδεκάθεο και είχαν άλλα έθιμα και κάνανε, ας πούμε, άλλες γιορτές στον Θεό Διόνυσο ή στη Θεά Αθηνά ή πάει λέγοντας. Για μένα δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί. Διότι αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει και σε ό,τι θέλει και να ακολουθεί ό,τι έθιμα γουστάρει και να κάνει πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω ό,τι του λέει η ψυχούλα του. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να πιστεύει σήμερα στο 12ο, ας πιστεύει. Άμα θέλει κάποιος να πιστεύει στον Ιησού, ας πιστεύει. Άμα θέλει κάποιος άλλος να πιστεύει κάπου αλλού, ας πιστεύει. Πάντα όμως όλα πρέπει να βασίζονται στον αλληλοσεβασμό. Δηλαδή, για μένα, αυτή η διαμορφωμένη Ελλάδα, αυτός ο διαμορφωμένος, όπως πολύ σωστά λες, με τον καιρό λαός, έχει καταλήξει σε ένα σημείο και σε κάποια πιστεύω που βασίζονται στον αλληλοσεβασμό. Άσχετα που κανένας δεν σέβεται, γιατί δεν τηρούνε κατά γράμμα ή γιατί δεν έχουν καταλάβει την ουσία. Θεωρώ ότι το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι η διαμόρφωσή μας. Το πρόβλημα είναι η εκπαίδευση, το πρόβλημα είναι το σύστημα που δεν βοηθάει τον κόσμο στο να μπορέσει να σκεφτεί, να φιλτράρει τις πληροφορίες που ακούει και βλέπει και να σκέφτεται. Θεωρώ δηλαδή ότι καθαρά είναι η εκπαίδευση του μυαλού το πρόβλημα. Δεν είναι ούτε η διαμόρφωση, ούτε οι θρησκείες, ούτε οι συνήθειες, ούτε τα ήθη, ούτε αξίζουν, ούτε τα έθιμα. Είναι ο τρόπος σκέψης το πρόβλημά μας, Μίτσο. Και ποιος τον έχει επιβάλει αυτόν τον τρόπο σκέψης? Αυτόν τον τρόπο σκέψης δεν τον έχει επιβάλει κάποιος. Το σύστημα αυτό δεν μας θέλει έξυπνους. Δεν μας δίνει την ανάλογη εκπαίδευση από παιδιά που θα έπρεπε να έχουμε. Πραγματικά μεγαλώνουμε και δεν μαθαίνουμε για την αλήθεια. Ακόμα και τα βιβλία, ακόμα και αυτά που μας διδάσκουν, ακόμα και ο τρόπος που μας τα διδάσκουν δεν είναι σωστός. Ένα σύστημα εκπαίδευσης σε μια άλλη χώρα, στην Ιαπωνία ή σε κάποια άλλη χώρα, οι οποίοι κρατάνε τους κανόνες, κρατάνε τα όρια και θέλουν να εξελίξουν τα παιδιά τους, θέλουν να τα βοηθήσουν, πάνε όλα καλύτερα. Εμείς είμαστε παρατημένοι. Εγώ έμενα στην τάξη, ρε Δημήτρη, και ο καθηγητής έλεγε κάτι ότι γουστάρετε μια ώρα. Τι να μάθω εγώ εκείνη την ώρα ιστορίας? Έμπαινε ο καθηγητής με την τάξη και έλεγε: παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε.
ο καθηγητής ήταν κακός γιατί δεν είχε αποκτήσει το σεβασμό να σας τονίσει το ενδιαφέρον έτσι ώστε να τον παρακολουθήσετε και να μάθετε πράγματα. Ήταν κακός καθηγητής. Ναι, δεν είναι ο μόνος όμως. Και αυτός ο καθηγητής μέχρι τα 70 του δίδασκε. Τι δίδασκε? Περνούσε το χρόνο του σαν δημόσιος υπάλληλος. Για να μπορέσουμε λοιπόν να χτίσουμε ένα σωστό σύστημα εκπαίδευσης που χρειάζεται άρση μονιμότητας, που χρειάζεται να σταματήσουν τα βολέματα, που πρέπει να υπάρξει έλεγχος και αυτά που λέω καθημερινά εδώ πέρα. Πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό το πράγμα. Το ότι πρέπει ο τρόπος σκέψης να διαμορφώνεται και να χτίζεται από την παιδική μας ηλικία, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη, να ξέρουμε την αλήθεια και να είμαστε πιο λειτουργικοί. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι αποβλακωμένος. Ο κόσμος δέχεται τεράστια παραπληροφόρηση. Είναι βουτυγμένος στο ψέμα. Δεν ξέρει ποιο να πιστέψει, ποιο να εμπιστευτεί και τι να κάνει. Δηλαδή δεν είναι η θρησκεία και η διαμόρφωση από την αρχαία Ελλάδα. Είναι το σύστημα το οποίο έχει επιβάλει, και εδώ κολλάει η λέξη επιβάλει, μην σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης να μένει αμόρφωτος, αποβλακωμένος και χαζεμένος, γιατί έτσι του συμφέρει, Δημήτρη. Όμως η μήτρα της γνώσης είναι η Ελλάδα. Και όλες οι θρησκείες και όλες οι θεωρίες έχουν τη βάση τους στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό θέλω να πω. Σωστό. Ότι η μήτρα της γνώσης, η βάση της γνώσης είναι αυτή η φωτεινή πέτρα που ζούμε πάνω της. Και είμαστε τυχεροί που ζούμε πάνω σε αυτή τη φωτεινή πέτρα. Σωστό, έτσι. Σωστό. Ευλογημένος τόπος, συμφωνώ. Και οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Και εμείς οι Έλληνες θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι που οι ρίζες μας είχαν αυτό τον τρόπο σκέψης και ήταν τόσο εφευρετικοί. Και μπόρεσαν να διδάξουν, μπόρεσαν να περάσουν τα μηνύματα. Είχαν εμβαθύνει τόσο πολύ. Ήταν η φιλοσοφία τους, αυτά που λέγαν, τα ρητά, τα αποθέγματα, τα ποίηματα, οι γραφές. Μας βοήθησαν, ακόμα και σήμερα μας βοηθάνε. Εμείς όμως, αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Αυτοί δηλαδή φτάσανε μέχρι ένα σημείο και εμείς αντί για να το πάμε παραπέρα, ξεκινήσαμε και πέφταμε, χαζεύαμε, γινόμασταν ηλίθιοι, μαλώναμε, γινόμασταν τοξικοί, δεν διαβάζαμε, δεν έχουμε σωστούς δασκάλους. Και δεν θέλω να κατηγορήσω ολοκληρωτικά αυτούς που είναι στα σχολεία και παλεύουν καθημερινά να μάθουν στα παιδιά πράγματα. Υπάρχουν και σωστοί. Υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Δεν θέλω να τους βάλω όλους σε ένα τσουβάλι. Το σύστημα όμως εκπαίδευσης είναι κατεστραμμένο. Δεν βοηθάει. Μα αυτά που λες, τα λέει και ο μύθος. Αυτός που διηγήθηκε. Τα ίδια λέμε. Ναι, συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Απλά εγώ ήθελα να βασιστώ λίγο στο ότι αυτή η διαμόρφωση, στην ουσία, άμα το βάλουμε κάτω και το δούμε, δεν είναι αυτή ο λόγος που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δηλαδή το ότι περάσανε τα χρόνια, αλλάξαμε συνήθειες, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ολόσωστα αυτά που είπες. Αλλάξαμε πιστεύω, αλλάξαμε τρόπο σκέψης, αλλάξαμε όμως και καταστράφηκαν και πάρα πολλά πράγματα στο πώς λειτουργούσε εκείνος ο αρχαίος πολιτισμός. Γιατί πλέον είμαστε απολύτιστοι. Μα μας επέβαλαν μια σκλαβοποίηση μέσα διαφόρων τρόπων πονηρών. Δηλαδή το χρέος είναι μια αλυσίδα σκλαβιάς που έχουμε. Και το έχουμε από το 1824-25. Ποτέ δεν βγήκε αυτή η αλυσίδα από το λαιμό του Έλληνα. Και βλέπεις τώρα ότι πότε το μεγαλώνουν, πότε το μικραίνουν, πότε ληστεύουν τον Έλληνα, πότε τον δολοφονούν και δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά. Απλή λογική έχει καταργηθεί, η απλή λογική, η ορθή λογική μάλλον, για να ακριβολογήσω. Αυτό το χρέος είναι πλαστό, μας το επιβάλλανε για να μας κρατάνε αλυσοδεμένους μέσω του χρέους. Και το έχουν καταφέρει. Και πάμε εμείς λοιπόν. Και ό,τι μας λένε, αυτό ακριβώς κάνουμε. Μας είπανε για τον κορονοϊό, βάλτε μάσκες και κάντε εμβόλια και το 80% το έκανε. Δεν το έκανε. Αυτό το πείραμα τι σου δείχνει? Ο κορονοϊός ήταν ένα πείραμα. Για τα επόμενα που θα έρθουν, που είναι μπροστά μας τα επόμενα που θα έρθουν, για να δείξουν, για να μετρήσουν την υποταγή των πληθυσμών. Για να μπορούν να περάσουν και τα επόμενα. Έτσι, μας καίνε, μας πνίγουν, μας δολοφονούν. Τέμπη, Μάτι, δεν ήταν δολοφονίες αυτές. Ποιος αντέδρασε?
Είδες εσύ να γίνει καμιά διαδήλωση για το μάτι? Είδες για τα Τέμπη? Τίποτα. Κόβουνε μισθούς και συντάξεις. Αφήνουν άπορους ανθρώπους να πεθαίνουν σε άθλια νοσοκομεία. Έχουμε δρόμους που όταν οδηγάς σου φεύγουν τα σφραγίσματα από το στόμα και τους πληρώνουμε αυτούς τους δρόμους. Οι φόροι μας δεν είναι ανταποδοτικοί, μας κλέβουν συνεχώς. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα πρέπει να διορθωθεί. Έτσι, στιγμή... να σε πω κάτι, λέει ένας ακροατής κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή. Γρηγόρη λέει, δυστυχώς μεγαλώσαμε με πορνό, αλκοόλ, τσιγάρο, καουμπόιδες και πάει λέγοντας. Ναι, με αυτά μεγαλώσατε, ρε φίλε. Και εμείς μεγαλώσαμε με άλλα πράγματα και η νέα γενιά μεγαλώνει με ναρκωτικά, εκπόρνευση, βία, γυαλιά, τσαντάκια, όπλα, μαχαίρια και σφάξιμο. Έτσι είναι. Άμα είχε, συγγνώμη λίγο, άμα είχε τα ανάλογα ερεθίσματα, όπως σας λέω, σας φέρνω μια εφαρμογή σαν παράδειγμα, το TikTok, το οποίο πλέον είναι πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλοι ασχολούνται με το TikTok. Τι γίνεται? Στην Ιαπωνία έχουν βάλει συγκεκριμένο κανόνα. Δεν επιτρέπονται τα βίντεο στο TikTok που προωθούν τέτοιου είδους πράγματα. Επιτρέπονται μόνο τα βίντεο τα οποία είναι επικοδομητικά για τα παιδιά και για όλους. Δεν μπορείς να μπεις να δεις στο TikTok στην Ιαπωνία ούτε ξύλο να παίζουνε, ούτε να πυροβολάνε, ούτε να μαχαιρώνουνε, ούτε γυμνές, ούτε αλκοόλ, ούτε ναρκωτικά, ούτε τίποτα. Βλέπεις μόνο επικοδημητικά πράγματα. Αυτό και μόνο το κάνουνε για να έχεις ανάλογα ερεθίσματα. Σκεφτείτε λοιπόν τα παιδιά στην Ελλάδα να μεγάλωναν μόνο με τέτοια ερεθίσματα. Με ερεθίσματα που γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, που πρέπει να κάνουν κάτι για τη ζωή τους, ώστε να είναι ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι, να μην βάζουν πάνω απ' όλα τα υλικά αγαθά, να έχουν ευγένεια. Είναι όλο ξεκάθαρα λάθος αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή. Γιατί ο σεβασμός είναι αρμονία. Μπράβο, Βασίλη. Ο σεβασμός είναι αρμονία. Και τα παιδιά αυτά με αυτά που ζούνε είναι πνιγμένα μέσα στο άγχος, είναι πνιγμένα μέσα στο μπέρδεμα. Δεν ξέρουν πού πάνε, τι κάνουν και πώς θα εξελιχθεί η ζωή τους. Δεν ξέρουν ποιο είναι το μέλλον τους, πώς θα στρώσουν το δρόμο που βαδίζουν. Δεν ξέρουν την αλήθεια. Είναι χαμένα στο ψέμα και σε έναν γυάλινο κόσμο που έχουν χτίσει οι καπιταλιστές για να γίνουν καταναλωτές και εργατικά χέρια. Τους φορτώνουν βάρη στα παιδιά για να μην σηκώσουν ποτέ κεφάλι. Να μάθουν να ζουν πάντα με ένα βάρος ή μια ευθύνη που λένε οι εξουσιαστές. Γι' αυτό τους φορτώνουν βάρος. Ώστε τα παιδιά μας, όταν σε όλη τη ζωή, να μάθουν να ζουν με ένα βάρος. Ο Γεραπετρίτης, πώς τον λένε, ποιος είναι υπουργός παιδείας, είπε ότι στα μαθήματα του Δημοτικού θα εισαχθεί ένα μάθημα για τη φορολογία που λέει ότι όλος ο κόσμος πρέπει να πληρώνει φόρους και θα εισαχθεί στο ελληνικό δημοτικό. Χωρίς να είναι ανταποδοτικοί οι φόροι, δηλαδή οι φόροι που πληρώνουμε, όπως λέει το Σύνταγμα, δεν πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Υπουργός Παιδείας αρχικά, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι ο Πιερακάκης. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την παιδεία, έτσι, ο οποίος παλιότερα ήταν υπουργός θρησκευμάτων, όχι τώρα είναι παιδείας θρησκευμάτων και αθλησμού, ήταν ψηφιακής διακυβέρνησης, έχει περάσει και αυτός από υπουργός επικρατείας Ελλάδας, έχει περάσει από 1.002 θέσεις, έχει κάνει και αυτός γύρα όλες τις καρέκλες να πούμε, και τώρα τον βάλανε εκεί υπουργό παιδείας να μην μιλάει, να μην λαλάει. Γι' αυτό το λόγο που βάζουν και κάνουν για τον ίδιο λόγο που κάνουν κύκλο όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει και δεν μιλάνε, είναι πιασμένοι. Δεν θα πάω όμως εκεί, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη. Θα κλείσω με αυτό που θέλω να σου πω και θα μου πεις και εσύ μετά και μετά θα σε αποχαιρετήσω. Μην ανησυχείς, γιατί θα το ξεχάσω, όχι τίποτα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που συζητάμε, αυτό δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά. Ισχύει και για μεγάλους ανθρώπους. Βλέπω μεγάλους ανθρώπους 40, 50, 60, 70 χρόνων, δηλαδή εννοώ ενήλικες, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν σκέφτονται με σωστό τρόπο. Και αυτοί είναι στα χαμένα. Βγάζουν το κόμπλεξ τους, βγάζουν την τοξικότητά τους και δεν έχει καμία ουσία αυτό που κάνουν. Αν είδες τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πιερακάκης, κάνει τα παιδιά μας σκλάβους, ραγιάδες και ρουφιάνους.
γιατί αυτός είναι ο στόχος του Πιερακάκη και του κάθε Πιερακάκη. Και γι' αυτό είναι εκεί που είναι σαν υπουργός παιδείας. Αν ήταν κάποιος καλύτερος, δεν θα έλεγε αυτά τα πράγματα. Αλλά βάζουν τους χαμηλού επίπεδου ανθρώπους σαν υπουργούς παιδείας, ώστε τα παιδιά να συνηθίσουν, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ο χαρακτήρας φτιάχνεται μέχρι τα 12 χρόνια στο δημοτικό. Μπράβο, και παίρνει και είναι σαν σουγκάρια τα παιδιά, να το πούμε, και απορροφάνε το ότι βλέπουν και υιοθετούν από τους γονείς τους πράγματα. Δηλαδή βλέπω εγώ ένα πατέρα. Βλέπω ένα πατέρα ο οποίος λέει, έλα μωρέ, η νέα γενιά με τη βία, με την πορνεία, με τα ναρκωτικά. Και ο ίδιος ενώ σχολιάζει τη νέα γενιά, κατεβαίνει από τα μάξι να δείρει τον μπροστινό του στο φανάρι. Όλη μέρα είναι με το τρίβιλο στο στόμα και απατάει τη γυναίκα του με την κόμενα. Δηλαδή δεν έχουμε αναγνωρίσει ούτε τα λάθη μας σαν λαός. Ξέρουμε μόνο να παρπαρίζουμε, να σχολιάζουμε το διπλανό μας και εμείς δεν κοιτάμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί η προσπάθεια του να γίνεις καλύτερος, το λέω και το ξαναλέω, βασίζεται στο να αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Ο μύθος που είπαμε, αυτά που λες λέει, να γίνει το καλύτερο, το καλό καλύτερο και το όμορφο ομορφότερο. Αυτό λέει ο μύθος που είπαμε. Έτσι. Αυτό που δεν το ξέρουν οι ξένοι και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Καλό μεσημέρι και γεια σου, Μητσάρα. Υγεία και ευλογία. Πολύ ωραία συζήτηση είχαμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Ακούσατε τον Δημήτρη Τραπεζικό σε μια πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά απολαυστική, στο να μπορέσει ο κόσμος λίγο να καταλάβει το τι ακριβώς ευθύνεται για αυτό που έχει καταντήσει η Ελλάδα. Γιατί χώρα δεν το λες, χώρο ίσως, με εταιρείες, με ανθρώπους χωρίς χαρτιά. Ήδη τώρα με ενημερώσανε ότι 32 άτομα κατέβηκαν εκεί πέρα σε ένα νησί στο Ανατολικό Αιγαίο και στείλανε μήνυμα μέσω μιας εφαρμογής του με βιντεάκι στη χώρα τους για να πληρώσει το λαθροδιακινητή. Καταλαβαίνετε. Δώσανε σήμα. Και παράλληλα μία ΜΚΟ γερμανική ενημερώνει με το που έχουν πατήσει το πόδι τους αυτοί οι 32 λαθρομετανάστες, παράνομοι μετανάστες, στο νησί, σήμα ότι χρειάζονται βοήθεια και ότι πρέπει κατευθείαν να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε. Δηλαδή είναι στημένο σχέδιο. ΜΚΟ, λαθροδιακινητές, ισλαμοποίηση, Γερμανία, Τουρκία, Ευρώπη και εμείς στη μέση. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και εσείς κάθεστε τώρα και ακούτε τους μπαγλαμάδες που με βρίζουν γιατί φοράω σκουλαρίκια. Τι να σας πω και τι να μου πείτε τώρα. Άστα να πάνε. Focus FM 103,6. Το ραδιόφωνο της αλήθειας. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, κόντρα στους χαλβάδες. Όλοι αυτοί που με βρίζουν θέλουν να ξέρουν ότι γυρνάω και τους χαμογελάω και τα απολαμβάνω και τους συγχωρώ κιόλας. Γιατί δεν έχουν το νιονιό, ρε Δέσποινα, τι να κάνουμε. Μέχρι εκεί φτάνει ο νους τους. Τραγουδάκι θέλεις? Και τρία είναι τραγουδάκι, θα παίξεις ποιο τραγούδι θες, πες μου. Ποιο? Τώρα στο νου μου λέει έχω τον Μπολάκι. Γύρισε τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γύρισε. Και επειδή είπες τώρα, θα πάμε με Μαζονάκι. Γιατί θυμήθηκα ότι αυτός τραγουδάει το τώρα τώρα, αλλά δεν θα βάλω το τώρα τώρα. Θα βάλω ένα πολύ πιο ωραίο τραγούδι. Ώρες μικρές λέγεται. Επιστρέφω τρίτη ώρα με Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας. Σήμερα έχουμε μάθημα ιστορίας τρίτη ώρα. Δεν θα λείψει κανένας, δεν φεύγει κανένας. Πρέπει να ακούσετε τι έχει να πει αυτός ο χρυσόστομος άνθρωπος. Γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο γνώσεων που εξφεντονίζει τόσες αλήθειες που ίσως να μην μπορείτε και να τις αντέξετε. Δεν φεύγει κανένας, επιστρέφω. Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates, ναι, γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό? Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Επανήλθαμε. Ξέρετε ότι αγαπάω Καργάκο και είμαι θαυμαστής του. Είμαι όμως και θαυμαστής του καθηγητή Ιωάννη Αντωνόπουλου και είναι τιμή μου που κάνουμε εκπομπές μαζί και μαθαίνω τόσα πράγματα από αυτόν. Καλησπέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους αγαπημένους μας ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ ξανά, το ξαναλέω, και είναι τιμή μου που είμαστε μαζί στον αέρα. Κύριε Αντωνόπουλε, ναι, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βαδίζει προς την καταστροφή της, βαδίζει προς τον αφανισμό της. Όχι μόνο από όλα αυτά που συμβαίνουν, από υποστράτηγους που πηγαίνουν σε τουρκικές πρεσβείες και δίνουν ευχές για την νίκη των Τούρκων κατά της Μικράς Ασίας, γενικά για τις συμφωνίες με την Αίγυπτο. Θεωρώ ότι, και αυτό συζητούσα και με τον προηγούμενο καλεσμένο, με τον Δημήτρη, ότι όλο αυτό που συμβαίνει βασίζεται λίγο και στον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, ο οποίος από μικρή ηλικία δεν μαθαίνει τα πράγματα όπως είναι και ζει σε ένα ψέμα. Είναι σωστές οι επισημάνσεις σου, αν και λιγάκι έτσι ζόρικες, ας το πούμε έτσι απλοϊκά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και να πούμε μερικά πράγματα, αν μου επιτρέπεις, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Κοίταξε, η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή με μεγάλες δυνατότητες. Είχε μια ιστορία περίεργη ο ελληνικός λαός, το οποίο το επισημαίνουν οι μεγάλοι ιστορικοί, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε κρατική οντότητα. Δηλαδή ήταν ένας λαός με μεγάλη ιστορία, μεγάλο παρελθόν, πολύ σπουδαίο παρελθόν έτσι, που ζούσε σε πόλεις κράτη, έγιναν και κάποιες προσπάθειες με το Μεγαλέξανδρο, αλλά ξανήχθηκε μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα, δεν τύχε προσωπικότητα έτσι καθόλου. Από την άλλη βέβαια έχουμε τις συμπολιτείες και μετά έχουμε
την ελληνική, ας πούμε, επικράτεια, το χώρο που κάθονται οι Έλληνες, που είναι και απλωμένος, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την διεύθυνση ξένων αυτοκρατοριών. Είναι ένας λαός που για χίλια χρόνια ζει μέσα σε αυτοκρατορίες. Είτε ρωματική, ρωμαϊκή, είτε βυζαντινή, έτσι ανατολική ρωμαϊκή. Αυτοκρατορία είναι και αυτή. Και είναι πολυεθνική. Προς το τέλος πάει να γίνει κάτι το ελληνικό. Μετά τον 13ο-14ο αιώνα γίνεται προσπάθεια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία να καθαρά να γίνει ελληνικό κράτος. Και έρχονται οι Οθωμανοί και την καταλαμβάνουν. Και ζει άλλα 400-500 χρόνια κάτω από την Οθωμανοκρατία. Μετά το σπουδαίο γεγονός της προετοιμασίας και της ελληνικής επανάστασης του αγώνα ανεξαρτησίας, διαμορφώνεται ένα ελληνικό κράτος, το οποίο είναι πολύ μικρό. Γιατί? Διότι αυτό το κράτος διαμορφώθηκε το 19ο αιώνα. Εκ των πραγμάτων γεωπολιτικά και οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες μαλώναν και μεταξύ τους και τους ξέφυγε η κατάσταση, το λέω πολύ απλοϊκά, και φτιάχνουν την Ελλάδα το 1800, έτσι, με τη συνθήκη του Λονδίνου 1830, φτιάχνουν ένα μικρό πράγμα μέχρι τη Λαμία και δεν θέλουν οι Εγγλέζοι να είναι παραπάνω. Γιατί οι Εγγλέζοι στο μεταξύ είναι μεγάλη αποικία, έχουν τις Ινδίες, έχουν το μισό κόσμο δικό τους, θέλουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη χρειάζονται. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι Τούρκοι, αν κάνουν να δείχνουν. Οι Εγγλέζοι δεν μπορεί. Οι Εγγλέζοι είναι οι πρώτοι, μαζί με τους Ολλανδούς, οι πρώτοι υπεριαλιστές, οι πρώτοι οργανωμένοι αποικιοκράτες, οι πρώτοι εμποροκράτες, οι πρώτοι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ελέγχουν τον κόσμο με το στόλο τους και βασικά με τις αποικίες και τους ενδιαφέρουν τα εμπορεύματα. Καπιταλισμός καθαρός, άγριος. Όλα τα εμπορεύματα που έρχονται από τις Ινδίες δεν πάνε, πάνε στην Αγγλία. Συσκευάζονται, ας το πούμε έτσι, και μετά πολλούνται στον κόσμο. Είναι ο παγκόσμιος έμπορος. Και οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ακόμα δεν έχει ανοίξει το Σουέζ. Αλλά μέσω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Περσίας φτάνουν στις Ινδίες ή κάνουν το περίπλου της Αφρικής. Και έχουν έτσι αυτή η περιοχή που, είναι, που έχουν οι Οθωμανοί, που είναι μεγάλη αυτοκρατορία. Οι λεγόμενοι Τούρκοι. Δεν είναι Τούρκοι, είναι Οθωμανοί. Οι Τούρκοι εκεί μέσα έχουν μια σημαίνουσα σημασία, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει Τούρκος. Την ίδια εποχή εμείς έχουμε αποκτήσει μια εθνική συνείδηση σημαντική. Είμαστε το πρώτο κράτος των Βαλκανίων που αποσπόμεθα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουν προηγηθεί οι Σέρβοι, αλλά αυτοί έχουν αυτονομία. Εμείς έχουμε ανεξαρτησία. Καλή κακή. Και καθόμαστε να φτιάξουμε κράτος. Ένας λαός που για χίλια χρόνια δεν έχει κράτος. Ζει μέσα σε αυτοκρατορίες. Έχει τους θεσμούς, έχει τις κοινότητες, έχει παράδοση, έχει το διαφωτισμό, έχει δασκάλους του γένους. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει ναυτικούς, έχει τον ελληνισμό της διασποράς, που είναι πολύ σημαντικός, έτσι. Μην ξεχνάμε το Βαρβάκι. Βαρβάκης. Αυτά ξέρετε, τα ξέρουν οι Έλληνες. Το Βαρβάκι το σχολείο, που είναι και καλό σχολείο για αυστηρό. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Οι ζωσιμάδες αυτοί όλοι οι μεγάλοι του εξωτερικού που δώσαν χρήματα στην Ελλάδα, ο Αχιλόπουλος, δηλαδή μιλάμε, έχει αυτούς η Ελλάδα, αλλά έχει και τους ντόπιους οι οποίοι προσπαθούν να οργανωθούν. Πώς θα οργανωθούν, πώς θα κάνουν κράτος. Έρχονται οι Γάλλοι, φέρνουν συστήματα. Έρχονται οι Βαβαροί, φέρνουν συστήματα. Αυτά είναι σαν να φυτεύει στην έρημο έλατα. Δεν μπορεί να πιάσουν. Εδώ ο ελληνικός λαός μέσα σε αυτά τα χίλια χρόνια που αγωνίστηκε να υπάρξει. Τι τον έκανε να μείνει Έλληνας, να κρατήσει τη γλώσσα, τις συνήθειες, πολλά χαρακτηριστικά, τις παραδόσεις, τη θρησκεία, τη σχέση με την Εκκλησία, όποια και αν είναι και αυτή, την Ορθόδοξη πίστη που τον στηρίζει, όποια και αν είναι και αυτή. Αυτό όμως το πράγμα πρέπει να οργανωθεί σε κρατική οντότητα. Την ίδια ώρα η Δύση έχει προχωρημένες βιομηχανίες, έχει εμπόριο, αυτά δεν τα έχουμε εμείς. Και πάει να ξεκινήσει. Ποιος να ξεκινήσει? Τρογόμαστε μεταξύ μας, έχουμε διχόνοιες. Επεμβαίνουν οι ξένοι πρεσβευτές και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει και η μεγάλη ιδέα, ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός, ο ελληνικός, ας το πούμε έτσι, που λέει να προχωρήσουμε προς τα πάνω. Τι να προχωρήσουμε προς τα πάνω? Αφήνουν οι Αγγλές να προχωρήσουν προς τα πάνω. Προς τα κάτω να πάτε. Είναι γνωστό. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί ναι, θεωρώ ότι άμα επιτρέψουν και άμα μπορέσουμε με λίγα λόγια να πάμε προς τα κάτω και να κάνουμε πράγματα και να αποκτήσουμε παραγωγή, περισσότερα ναι, κέρδη θα έχουν όλοι αυτοί. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αυτές οι χώρες, οι μεγάλες δυνάμεις, δεν ενδιαφέρονται, ας το πούμε, να ξεζουμίσουν την Ελλάδα οικονομικά. Διότι ξεζουμίζουν τεράστιες χώρες. Ξεζουμίζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεζουμίζουν τις Ινδίες. Τι θα τους δώσει η Ελλάδα? Και η Ελλάδα του τότε, που είναι μια πανφτωχή χώρα. Για να δούμε την ιστορία την ελληνική. Πες τα τελευταία 150 χρόνια, όσο να πάμε πίσω. Ναι. Πρέπει να δούμε και την κοινωνία την ελληνική. Εδώ εμένα μου λέγανε οι γονείς μου,
το 1930 στο Παγκράτη έκανες μπάνιο στο Πλεσταριό. Το 30 στο Παγκράτη. Όταν οι Αμερικάνοι είχαν ψυγεία. Ποιο ψυγείο? Εγώ πρόλαβα στα κατά του 60 το ψυγείο πάγου. Σε νέο παιδί τα θυμάσαι αυτά. Οι νέοι δεν τα ξέρουν αυτά. Οι νέοι που είναι 20-25 χρόνια πάνε στο πανεπιστήμιο του κάνουμε μάθημα. Νομίζουν τα παιδιά ότι στην Ελληνική Επανάσταση είχαμε θερμοσύμφωνα. Πάμε καλά. Σου λέω, το 65-67 είχαμε ψυγείο πάγου στην Αθήνα. Ερχόταν ο Παγοπόλης και άφηνε την παγωγή. Την κοίταγα εγώ που είμαι μικρός που ήλιον. Λοιπόν, είναι μια χώρα η οποία για κάποιους λόγους, τώρα δεν χρειάζεται να κουράσουμε, κάποια μέρα τα πούμε αυτά, ναι, για να ναι, καταλάβει βέβαια, ο βέβαια, κόσμος. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, διότι και εσύ πολύ σωστά είσαι νέος άνθρωπος και λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Βομβαρδίζεσαι από το ραδιόφωνο, λένε διάφορα. Στην τηλεόραση λένε διάφορα. Οι πολιτικοί μας λένε διάφορα. Οι οικονομολόγοι μας λένε διάφορα. Ο μέσος πολίτης κάτω, ο μέσος άνθρωπος, όπως λέει, κάτι και τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ έτυχε να ξέρω, να έχω δει πολύ στην ιστορία και δεν μπορεί να κοροϊδέψουν. Τους ξέρω από έξω και ανακατοτά την, όλους. Αλλά κάθε. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή αυτό που λες, πάει η Ελλάδα χάλια. Γιατί πάει χάλια? Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες σαν χώρα. Όμως έχει την ατυχία να βρίσκεται σε μια περιοχή όπου ελέγχεται αυτή η περιοχή, αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Επειδή έχουμε πάρα πολλές παραλίες, έχουμε μικρή ενδοχώρα. Η χώρα μας είναι σαν Χερσόνησος, είναι μικρή. Δεν είναι σαν Τουρκία, σαν τη Ρωσία, ξέρω, σαν τη Γαλλία. Είμαστε και έχουμε πάρα πολύ θάλασσα γύρω μας. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Διότι έχεις τεράστιες ακτές που πρέπει να τις προστατεύσεις και την ίδια ώρα άλλες χώρες με ισχυρό ναυτικό, ας πούμε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, με Αμερική, σου ελέγχουν με τα καράβια τη θάλασσα. Τι θα κάνεις? Εδώ, από τον 19ο μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Εγγλέζοι όποτε δεν του γούσταρε η κατάσταση, φέρναν το αντιτορπιλικό στον Πειραιά, δύο κανονιές και καθόμασταν φρόνημα. Ή κάναν αποκλεισμό. Δύο λιμάνια έχει η Ελλάδα. Τον Πειραιά και την Πάτρα. Τα κλείνεις και πέθανες. Όταν αυτή η χώρα, για διάφορους λόγους, φταίνε αυτοί, φταίμε και εμείς, έτσι, που εισάγουμε λεμόνια, φταίμε. Κάθονται ορισμένοι άνθρωποι που είναι πολιτικοί και εγώ τους σέβομαι. Και λένε οι άνθρωποι το εξής. Δεν πρέπει η Ελλάδα να κάνει εσωτερική παραγωγή. Αυτό είναι και δικιά μου απορία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εισάγει λεμόνια. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εισάγει κουβαρίστρες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εισάγει δοντογλυφίδες. Καλά. Να φτιάξεις Μιράζ, δεν μπορεί να φτιάξει Ραφάλ. Εντάξει. Να φτιάξει Μερσεντές. Η Γερμανία είχε άλλες συγκυρίες. Η Γαλλία. Κάναμε βιομηχανική επανάσταση. Εμείς δεν την κάναμε. Δεν την κάναμε. Γιατί? Διότι ήταν έτσι η δομή της πραγματικότητας χίλια χρόνια. Που κυβερνούσαν την Ελλάδα κοντζαμπάσιδες, συνεργάτες, με την καλή Ανατολία, βέβαια αυτό, συνεργάτες των κατακτητών. Το λέω πολύ απλά. Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια κοιτάγαν το συμφέρον τους. Δεν κοιτάγανε να επενδύσουν στη βιομηχανία. Φώναζε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος φώναζε. Βιομηχάνους έχουμε. Βιομηχανία όμως έχουμε. Και διερωτά το άνθρωπος. Και δεν θέλω σας να σας κουράσω, γιατί αυτό το μάθημα το κάνω και στο Πανεπιστήμιο. Την ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας. Δεν μπορούσε να έχει Ελλάδα. Η Τουρκία φτιάχνει ό,τι θέλει. Βέβαια η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, έχει 80 εκατομμύρια και αυτό που λέμε συνεχώς, γρήγορα να το καταλάβουμε. Την Τουρκία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέσαν απάνω να την προστατέψουν. Της κόψαν μερικά κομμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν σηκώνει τώρα να φτάνει, μέχρι την Περσία έφτανε. Τι είναι αυτή, υπήρχαν Τούρκοι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, εκεί που είναι και μέρες τώρα που κάει και η Σμύρνη, τέτοιες μέρες κάει και η Σμύρνη, λίγο αργότερα. Έτσι, πέσανε απάνω Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ρώσοι, Κινέζοι να τη βοηθήσουν, να βοηθήσουν τον Κεμάλ, έναν αντάρτη. Και τον πήραν από αντάρτη και τον κάναν μεγάλη προσωπικότητα. Και φάγαμε τέτοιο ξύλο στη Μικρασία, και λόγω της βλακείας μας, και λόγω των λαθών, και λόγω. Έτσι, της εθνικής διχόνοιας, του εθνικού διχασμού, ήταν απαράδεκτα αυτά που γίνανε. Απαράδεκτα. Από εκεί πέρα μας φάγαμε τέτοιο χαστούκι, που αυτό μας κυνηγάει μέχρι σήμερα, αυτό που λες εσύ. Και γίναμε δουλοπρεπείς. Και μας είπαν οι σύμμαχοι, αν θέλετε να επιβιώσετε, να γλιτώσετε, αφού δεν είχαμε να φάμε και περιμένουμε από αυτούς τα δάνεια, θα κάνετε σε μπριά με τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι, αυτό δεν λέγαμε για τα Σεπτεμβριάνα τώρα. Θα πούμε λίγα λόγια αργότερα, αν προλάβουμε. Οι Τούρκοι. Θέλουν τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι, ο Κεμάλ, ο Νεότουρκος, Νεότουρκος ήταν ο Κεμάλ. Και αυτοί που τον ακολουθούν, ο Ινωνού δεν είναι Νεότουρκος. Ο Ινωνού ματσάκησε.
και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Βενιζέλος μαζί του και όλοι μαζί του και ο Αθηναγόρας μαζί του και όλοι μαζί του. Και είναι πίσω από όλα τα πογκρόμ και το κυνήγημα των Ελλήνων όσων μείνανε στη Μικρασία είναι ο Ιλονού. Στρατηγός ικανότατος. Εμείς φταίμε που αυτός ήταν ικανός και εμείς ήμασταν χαλβάδες. Ματσάκης. Τι φταίει. Αυτός τη δουλειά του κάνει. Εσύ τι κάνεις, Έλληνα. Γιατί στέλνεις κακούς στρατηγούς, άχρηστους, παράφρονες, να δικήσουν το στράτο στη Μικρασία και τον χαντακώνουνε. Να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. 220.000 στρατός είχε πάει στη Μικρασία. Οι μισοί γυρίσανε. Οι μισοί γυρίσανε. Τέτοια καταστροφή δεν έχει. Αφήστε τον πληθυσμό. Τον κοβέα εκατομμύριο χάθηκε. Ένα εκατομμύριο χάθηκε. Τι αυτό που είναι γενοκτονία είναι αυτό. Εθνοκάθαρση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα ενισχύει το άλλο. Να χαθούν 100.000 άνθρωποι, 30.000 εχμάλωτοι, 25.000 νεκροί, 25.000 τραυματίες ακροτηριασμένοι, 25.000 δεν ξέρω τι, πάμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά πληρώνονται, Γρηγόρη, και πληρώνονται, πώς να σου πω, και μελλοντικά. Πέσαν δε και μεγάλες δυνάμεις, καλά να πάθετε. Σου πω κάτι, ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Τώρα φωνάζουν για την Ουκρανία κτλ. Καλά κάνουν. Όταν σφάζανε οι Τούρκοι το συνωστισμό που τον έχεις ακούσει, σφάζανε, κατεβήκανε όλοι, όλοι γιουρούκοι να πούμε, όλοι μαχαιροβγάλτες από μέσα επεινασμένοι από την Ανατολή και πέσαν στη Σμύρνη πάνω στην προκυμαία και έγινε το όργιο σφαγές, αίμα, βιασμοί. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Παραφρονούσαν, λέει, οι γυναίκες το βράδυ, ουρλιάζανε με τα νεκρά παιδιά στα χέρια. Ό,τι έγινε στον γκέτο της Βαρσοβίας έγινε και στη Σμύρνη. Και καθόντουσαν τα θορυκτά και καμχάζανε. Γελάγανε οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, τα γομάρια γελάγανε. Και ένας Ιαπωνέζος έρμος έβαλε κόσμο στο καράβι να τον σώσει, ο Ιαπωνέζος. Και έρχονται αυτοί και μας κουνάνε το δάχτυλο. Και έρχονται αυτοί και λένε, ξέρετε κάτι, η Ουκρανία. Γιατί δεν ήταν για την Κύπρο. Γιατί, διότι βάλανε στοίχημα, γιατί πέσαν τηλέφωνα, έτσι, να κάνουν τους νεότουρκους μεγάλη δύναμη και το καταφέραν στην πλάτη της Ελλάδας. Και όποτε γινόταν κάτι στην Ελλάδα μας κοπάναγε η Τουρκία. Όποτε γινόταν κάτι στην Τουρκία η Ελλάδα ήταν να τη βοηθήσει. Εγώ δεν λέω να μπούμε να πάμε στην Άγκυρα. Τελείωσαν αυτά. Αλλά υπάρχει όπως λέμε όλοι μια ισορροπία. Ποια ισορροπία. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Σαρής η μεγάλη Τουρκία και η μικρή Ελλάδα. Αυτό είναι η νοοτροπία τους. Γιατί. Διότι η Ελλάδα είχε τη μικρασιατική καταστροφή. Καλά, και οι Τούρκοι πάθαν τότε, περισσότερο εμείς. Μπήκε στον πόλεμο, την πάσαν στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο, μια μικρή χώρα και μας ακατέψανε, Γρηγόρη. Αυτά δεν τα λένε, και είναι έγκλημα. Τα έχω πει δημοσίως, σχολείο Ευελπίδων παντού και τους προκαλώ όλους. Μπάσαν την Ελλάδα των 7,5 εκατομμυρίων του Μεσοπολέμου, του Μεταξά που δεν είχε να φάει, ήταν μια χώρα πάμπτωχη, την πάσανε στο χειρότερο πόλεμο. Ο πλαστήρας, ο στρατηγός. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς, από τα 15 έως τα 40 πολεμούσε. Ο πλαστήρας από τα 15 του μέχρι τα 40 δεν είχε πάει σπίτι του, στις μάχες ήταν. Πάνω στα άλογα και στις σφαίρες ήταν. Και είπε ρε, δεν ντρέπεστε, βάλατε μια χώρα μικρή, ταλαιπωρημένη, ένα λαό βασανισμένο, τον εβάλατε να πολεμήσει με τους χειρότερους στρατούς του κόσμου. Ποιες σημαίνει Βέρμαχτ, που μιλάνε. Ξέρεις τι ξύλο φάγανε οι Αμερικάνοι από τη Βέρμαχτ. Ξέρεις τι ξύλο φάγανε οι Εγγλέζοι. Βάλανε και στην τσέπη τους για να τους νικήσουν. Και σηκώθηκαν τα παιδιά τα δικά μας και ανεβήκανε στα οχυρά και χύσαν το αίμα. Γυρίσανε 20 χρόνια παιδιά με τα πόδια, άλλα με κομμένα χέρια, άλλα με κομμένα πόδια, άλλα σακατεμένα και πέρασαν τη ζωή τους. Πεθάναν στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί? Για να ξύνεται ο Τσόρτλ και η Αγγλία. Την ίδια ώρα η Τουρκία. Όχι λέει, δεν μπήκε. Όχι δεν μπήκε, δεν τη βάλανε. Δεν τη βάλανε την Τουρκία. Και όλες οι έρευνες σοβαρές εκεί κατατείνουν. Να μπει η Ελλάδα να σακατευτεί, η Τουρκία να προστατευτεί. Διότι ενώ μας είχαν έτοιμους για να πάμε στον πόλεμο με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί δεν ήταν της πλάτας, ήταν μεγάλη δύναμη, είχε 3.000 αεροπλάνα. Και εμείς είχαμε 120 πετζετέλ. Έτσι. Δεν ήταν μικρή δύναμη η Ιταλία. Και είχε και στρατό. Άλλων μπλεχτήκαν μέσα στα βουνά και δεν ήταν εύκολο. Και πολλά παιδιά δικά, και πολεμήσαν και οι Ιταλοί. Λοιπόν, και ενώ ξέραν οι Εγγλέζοι, οι βρωμεροί τότε, ότι η Ελλάδα θα έμπαινε και θα ξεσκιζότανε, δίναν όπλα στους Τούρκους. Τους το είπε και ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς δικός τους ήταν.
Υπάλληλος του Γεωργίου ήταν ο Μετάξας. Δεν κουνιότανε μπροστά στο Γεώργιο που ήταν πράκτορας του, τον δεύτερο. Γεώργιος ο δεύτερος. Γιος του Κωνσταντίνου του Στρατιλάτη. Και αδελφός του Παύλου. Και θείος του, πώς το λένε, του Κωνσταντίνου, του τελευταίου πέθανε, του συγχωρεμένου. Λοιπόν, και του λέω εσείς, αυτά δεν τα λέω εγώ. Η βιβλιογραφία της Ακαδημίας Αθηνών το λέει. Από το ξέρετε θα μπούμε στον πόλεμο και θα σακατευτούμε. Εμείς είμαστε μαζί σας. Θα αγωνιστούμε. Ποια η Ελλάδα που δεν έχει παντελό να χωρέσει. Γιατί αντί να βοηθήσετε εμάς, βοηθάτε τους Τούρκους που εννοώς δεν θα τους βάλετε στον πόλεμο. Γιατί τους γουστάρουμε, του είπατε. Κάτι. Για να δεις έρευνες τι λένε επιστημονικές, τι όπλα δώσαν στους Τούρκους για να κάθονται να, να κοιτάνε εμάς να σκοτωνόμαστε. Το ξέρεις ότι ήμουνα μια χρονιά, μπορώ να το πω αυτό, μου επιτρέπεις. Ό,τι θέλετε να πείτε. Ωραία. Ήμουνα μια χρονιά αναπληρωτής καθηγητής σχολή δοκίμων. Πάνω αρκετά χρόνια. Και μου λέει ο ναύαρχος εκεί, βγαίνει και στην τηλεόραση, ήταν πολύ καλός. Και ο κ. Μαρτζούκος είναι νομίζω. Εξαιρετικός. Ευγενέστατος. Μου λέει, κύριε Αντωνόπουλε, θα έρθει ο Τούρκος ναύαρχος της αντίστοιχης σχολής δοκίμων της Τουρκίας. Νομίζω είναι στην πόλη, στο Λαγαράι που είναι. Ωραία. Θα έρθει με επιτελείο να το ξεναγείστε σε ένα μουσείο που έχει εκεί σχολή δοκίμων για την ιστορία του ναυτικού. Σχολή δοκίμων είναι τυχαία σχολή. Λέω, θα έρθει, εγώ δεν είδα αυτό, θα φέρεις και ένα πλωτάρχη να μεταφράζει αυτά που λέω. Έτσι, αν θέλεις, του κάνω. Ήρθε λοιπόν ο πρωτάρχης, ήρθαν οι Τούρκοι αντιπροσωποί, ήταν και δικοί μας αξιωματικοί, γνωστοί μου. Μπαίνουμε από εδώ, βλέπουμε τον Αβέροφ, βλέπει ο Τούρκος τον Αβέροφ, λέει, α, ναι, αυτό το καράτι το ξέρω, λέει, ήταν να τα αγοράσουμε εμείς. Αλλά επειδή ήταν ακριβό, το αγοράσατε εσείς. Να το σου Αβέροφ που δώσε 7,5 εκατομμύρια χρυσές λίρες τότε. Το Αβέροφ κόστησε 21-22 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Ξέρεις τι ποσό. Με μια χρυσή λίρα αγόρασε το χαλάντρι τότε όλο. Και κόστησε τόσο Αβέροφ. Και τα 7,5 τα έδωσε ο ομοεθνής, ο ομογενής που είναι ο Έλληνας, ο μεγάλος, ο Ευεργέτης που είναι στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει πρώτο πόδι στην Ελλάδα. Ο Αβέροφ, ο παλιός, ο πλούσιος, ο ομογενής. Μετά πήγαμε δεξιά-αριστερά, κοιτάγανε οι Τούρκοι, εντάξει, και μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο, που είχε ένα καντιλάκι και πάρα πολλές φωτογραφίες Ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι αυτοί σκοτωθήκανε στις νεοπομπές και στις μάχες, ναυμαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γεμάτος ο τείχος και το καντήλι. Μπαίνει ο Τούρκος μέσα, μπαίνει τον κύτταρα, κοιτάει ο Τούρκος, αγριόφατσα έτσι. Το κοιτάει και λέει, τι είναι αυτό, αυτοί του λέουν οι Έλληνες, του μίλησα τότε στα ίσια, αυτοί είναι οι Έλληνες αξιωματικοί, ναυτικοί, του εμπορικού, του πολεμικού, που χαθήκανε, λέω, στις μάχες, στις ναυμαχίες του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, στους ωκεανούς και τις νεοπομπές. Α, καλά, λέει, και το έστριψε. Και έστριψε και δεν είπε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, εμείς λοιπόν, δεν είναι να πάμε να φάμε τους Τούρκους. Εμείς δεν θέλουμε να φάμε κανένα λαό. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε, μπορούμε να τους αφήσουμε να ζήσουμε. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε αυτούς χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα εθνικιστικές εξάρτησεις. Δεν χρειάζεται. Να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, η πολιτική ηγεσία δηλαδή, έτσι. Η πολιτική ελίτ. Η ελίτ, η πολιτική. Ο κάθε πολίτης σέβεται. Όταν έχει τον πατέρα του, τον παππού του, τον θείο του, που γυρίσαν ή δεν γυρίσαν σακατεμένοι, όταν έχει τους μικρούς δικούς του που μείναν τα κόκαλά τους εκεί, το ξέρεις τα κόκαλα στη Μικρασία, τα πουλήσαν μετά σε Ολλανδικές εταιρείες για λίπασμα. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Θα σου το πω εγώ. Και όποιος θέλει εδώ εμένα να ρωτήσει. Οι Τούρκοι μετά, επειδή οι Τούρκοι σφάζουν και δεν τους στάβουν, τους αφήνουν και κάθοντα πάνω. Τα κόκαλά τους μετά πήγαν Ολλανδικές εταιρείες, στείλαν καράβια να τα μαζέψουν, να τα κάνουν άλευρα για να τα δώσουν σε ζώα. Τέτοια πράγματα. Και στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκαν, ξέρω, και καράβι σταμάτησε κάπου στο πέραμα και το καταριώσαν αντιπρόσφυγες. Πάμε καλά. Λοιπόν, αυτά δεν τα σεβόμαστε. Σου λέει, δυστυχώς. Γιατί έχουμε ελίτ πολιτική η οποία είναι απότοκη του πολιτικού κοντζαμπασισμού του 19ου αιώνα. Ό,τι κάνουν οι κοντζαμπάσιδες το 19ου αιώνα, κάνουν και αυτοί. Θεωρούν ότι ο λαός ελληνικός είναι υπηρέτες τους. Αυτή είναι η παράδοση. Γιατί 100 οικογένειες δεν κυβερνάνε την Ελλάδα, ποιος την κυβερνάει? Να το πιάσουμε αυτή την κουβέντα και να δώσουμε μια φορά. Ο Κιτσίκης, ο καθηγητής, είχε κάνει και ειδική μελέτη. Ποιος παππούς, εγγονός, γιος, θείος, πάει με τη σειρά. Έτσι, τι είναι, δεν είναι? Α, μπράβο λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, φάγαμε λοιπόν τέτοια σφαλιάρα. Με την καθοδήγηση μας ρίξαν σφαλιάρα οι Τούρκοι με το χέρι των συμμάχων. Αυτοί μας νίκησαν, όχι ο Κεμάλ. Αυτή και η βλακεία μας. Έτσι. Και δεν τολμά να μιλήσουμε μετά. Όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή,
Τα πούμε αυτά λιγάκι να καταλάβουμε. Στήσανε, είπε η επαναστατική κυβέρνηση, αυτοί που ήρθαν από το μέτωπο όσοι μπόρεσαν και ο πλαστήρας και τα λοιπά, γονατάς, είπανε να περάσουν από δίκη και να ξεμπερδεύουν με την κυβέρνηση τότε η οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη. Δηλαδή ο πρωθυπουργός ο Γούναρης, ο Καλογερόπουλος, ο Στράτος ήταν, ο Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης και τα λοιπά, και τρεις στρατιωτικοί, ο Χατζιανέστης που ήταν ο αρχιστράτηγος, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν και αυτός πιστώθηκε την ήττα. Τη φοβερή ήταν, Γούδας και στρατηγός. Ένας δάμαρος και ένας αυτός στρατηγός ήταν του Μετατσά άνθρωπος, του Κωνσταντίνου άνθρωπος, και είχε σχεδιάσει την εκστρατεία στην Άγκυρα που απέτυχε. Ωραία. Τέλος πάντων να τους εκτελέσουν. Λοιπόν, είτε είχε αγριέψει τα πράγματα, φωνάζουν να τους σκοτώσετε, διαδηλώσει κάθε μέρα στην Αθήνα να τους σκοτώσετε, να τους σκοτώσετε, να ξεπληθεί το αίμα. Στήθηκε το στρατοδικείο, ήδη και ήταν δύσκολοι. Έτσι, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τους κατηγορούσαν ευθέως. Οι άλλοι απολογούνται τώρα, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστη κατάσταση. Και ήρθε ο Άγγλος πρεσβευτής, ο Άγγλος πρεσβευτής, και πίεζε να σταματήσει η δίκη. Διότι αυτά, ποιο σταματήσει η δίκη. Και πάει και πιάνει τον πλαστήρα. Πλαστήρας τώρα, φυματικός από την Ουκρανία, τις μάχες στην Ουκρανία, 3 χρόνια πολεμούσε στη Μικρασία με τους Ολιάδες. Το τι είχε δει στη ζωή του δεν περιγράφεται. Σαν χασές είχε γυρίσει, σαν φάντασμα. Λοιπόν, και του λέει του πλαστήρα, κοίταξε να δεις, σταμάτα, σε διατάζω, Μεγάλη Βρετανία, κόφτε το λαιμό σας, δεν θα σας δώσουμε βάνιο, θα ψοφίσετε κτλ. Του λέει πλαστήρα, κοίταξε να δεις, του λέει, μεγάλε, αν είχασαν σαν τόσο ανθρωπιστές, όταν έγινε αυτό στη Μικρασία, μπορούσατε να το σταματήσετε. Εντάξει, χάσαμε, να φύγουμε. Το να αφήνεται να σφάζονται 500.000 άνθρωποι, να εξανθρωποδίζονται, να πηγαίνουν μέσα σε κάτι στρατόπεδα που μπροστά τους στον Ταχάου ήταν Μπελβεντέρε. Έτσι. Και να μην μιλάτε, αυτό δεν σας τιμά που τώρα για τους 6 χτυπιέστε και διαλύνει τα ηματιά σας. Κάντε ό,τι θέλετε, ρε, τους λέει. Ξαφανίστε μας. Διαλύστε μας. Αυτός ήταν άντρας. Θα πάμε στο τέναρο και θα βάλουμε μια σημεία, μια ταμπίλα. Θα πούμε εδώ κάποτε ήταν ένας λαός, είχε μια ιστορία, έδωσε κάτι στον πολιτισμό, τον εφάγανε, λέει, τα σκυλιά. Το κατάλαβες, του λέει, του πρεσβευτή. Του μίλησε όπως έπρεπε να μιλήσει ένας άνθρωπος σοβαρός. Ένας πολεμιστής, ένας άντρας. Άντρας με την έννοια ότι είχε ψυχή, δηλαδή, λέει, παιδιά, και οι γυναίκες έχουν τέτοια ψυχή. Μάλιστα, ο Εγγλέζος, λέει, το καταλαβαίνετε, του λέει, άντε πάρε δρόμο από εδώ, ρε. Και σηκώθηκε ο Εγγλέζος και έφυγε σαν Κοτόπουλο. Τι έκανε, τι θα μας κάναμε, σκοτώναν όλους? Όχι. Αλλά αυτό είναι. Αυτός όμως δεν ήταν πολιτικός, ήταν πολεμιστής. Και είπε μετά, πάρτε, κάντε ό,τι θέλετε. Αυτή ήταν η διαφορά του. Οι άλλοι είναι μαθημένοι. Στην ίντριγκα, στις μίζες, καθόλου. Στα λαβώματα, καθόλου. Και έχουν κάνει ένα τσιφλίκι που πίνει το αίμα του ελληνικού λαού. Ψέματα θα πούμε. Δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν ψέματα θα πούμε. Πάμε καλά. Είμαστε σοβαροί. Στις 20, στα 20 ευρώ βενζίνη, τα 12 είναι φόρος. Πάμε, δε, τι θα βάλουμε για μεγάλες συνολικές. Το ξέρεις αυτό που πάει να βάλει ένας βενζίνη και λέει, βάλε μου 5 ευρώ και λέει ο βενζινάς, μεγάλες συνολικές. Δηλαδή, εκεί καταντήσαμε. Τα κοροϊδευόμαστε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα μπαίνει η Ελλάδα στον πόλεμο, τη βάζουνε. Την ίδια εποχή όταν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο και γινόταν, μπήκαν οι Γερμανοί και μας διανύσαν, έτσι. Οι Γερμανοί δεν αστείευονται. Γερμανό, δεν πιάνει φίλο. Γερμανός πάνω απ' όλα είναι η Γερμανία. Ο Φίλερ, η εντολή που έλαβε, αυτά είπαν στην Ελλάδα. Τότε είπαν, γιατί σφάζατε, ρε, τους είπαν στην Ιρεβέργη, μας δώσαν εντολή, λέει. Τι σας δώσαν εντολή, ρε, σας δώσαν εντολή, να καίτε χωριά, βεβαίως. Και εσείς τα κάψατε, βεβαίως. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γερμανός. Και ήρθε εδώ και ματσάκησε. Και οι Εγγλές γελάγανε. Οι Γάλλοι γελάγανε που παραδοθήκαν σε ένα μήνα. Η Γαλλία, με 2,5 εκατομμύρια στρατό, δηλαδή, με απικίες. Με τα καλύτερα αρματά, καλύτερα τα αρματά μάχης, τα γαλλικά ήταν καλύτερα από τα γερμανικά τότε. Και ρωτήστε ποιον θέλετε στρατιωτικό. Μετά οι Γερμανοί τα εξέλιξαν. Και μόνο Ντεγκόλ υψώθηκε και είπε, για σοβαρευτείτε την κάλα τη Γαλλία Κουρελού, ο Κάρολος Ντεγκόλ. Τελευταίος των μεγάλων. Ο τελευταίος των μεγάλων. Όλοι οι άλλοι καλά. Με τους σημερινούς γελάνε οι γάτες μαζί τους. Συγγνώμη για το χιδαίο. Πάση περιπτώσει. Και λίγα λέτε, και λίγα λέτε. Και λίγα ψέματα θα πούμε. Okay. Λοιπόν, Γρηγόρη, παιδί μου, λοιπόν, αρχίζει το χάος. Τουρκία δεν τρέχει τίποτα. Και το 42 τραβάνε και το Γαρλίκ. Λένε, ωραία. Τώρα που η Ελλάδα είναι κατακτημένη, τώρα που η Ελλάδα έχει εμπάργο και από τους Εγγλέζους, τώρα που δεν έχουν ξεζουμίσει οι Γερμανοί, Βούλγαροι και Ιταλοί, τώρα που πεθαίνουν 300.000 από την πείνα, 300.000 δεν έμεινε ψυχή. Αδειάσαν οι φτωχογειτονίες της Αθήνας, πεθαίναν τα παιδιά σαν τα γατιά.
και δεν στέλναν οι Εγγλέζοι τρόφιμα διότι κάνουν εμπάργκο. Και φοβόνται μήπως αν στείλουν τρόφιμα στην Ελλάδα που πέθανε, 1500 άνθρωποι την ημέρα πέθανε, στην Αθήνα μόνο. Θα τα πάρουν οι Γερμανοί, βεβαίως. Θα τα πάρουν οι Γερμανοί, αλλά όπως είναι μια παροιμία, κοντά στο βασιλικό θα ποτιστεί και η γλάστρα. Και θα πάρουμε κι εμείς. Όχι, έπρεπε να ξεσηκωθούν οι Έλληνες της Αμερικής, να ξεσηκώσουν την Αμερική, να πάνε στο Ρούσβελτ, να του πούνε ρε εσύ, να τον αφήνεις. Ποια Αγγλία, αν δεν τους βοηθάγανε οι Αμερικάνοι, θα τους είχαν μασίσει οι Γερμανοί. Είχαν πέσει οι Αμερικάνοι και βοηθάγανε, υπερδύναμη η Αμερική τότε, έτσι, με ό,τι είχε και δεν είχε. Και ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες της Αμερικής, ξεσηκώσαν τους Αμερικάνους, τον Αμερικανικό λαό, και εκεί του χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Και ο Ρούσβελτ τον μάζεψε. Του είπε: Τσότσο, άντρε, σταμάτησε, θα πέθανε. Δεν θα είχαμε μείνει. Θα είχαμε μείνει 2 εκατομμύρια, το φαντάζεσαι. Ξέρεις, αυτή η πείνα, 100 θερμίδες την ημέρα. Μπορεί να ζήσεις εσύ με 100 θερμίδες την ημέρα. Και χωρίς θέρμανση. Ποια θέρμανση, καλοριφέρ. Ποιο καλοριφέρ. Δεν είχε μείνει δέντρο στον ημιτό. Όσοι την γλιτώσανε, πεθάναν από φυματίωση μετά, πάθαν πλευρίτιδα. Μετά την κατοχή, αν δεν στέλνανε οι Αμερικάνοι ό,τι είχαν και δεν είχαν, που και πάλι αυτό και τα φάρμακα και τα αντιφυματικά, άλλο 1 εκατομμύριο Έλληνες και Ελληνίδες βγήκαν με πλευρίτιδα. Πλευρίτιδα είναι μορφή φυματίωσης. Υγρή πλευρίτιδα. Εμένα οι γονείς μου και οι δύο. Και οι δύο, φυματικοί. Πάμε καλά. Μέχρι το 60. Μου λέγανε μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα το 70, θα κρυώσεις. Εγώ λέω. Θα κρυώσεις. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σακατεύει δηλαδή μια γενιά, όχι στα 5 χρόνια του πολέμου, στα 4, αλλά και στα άλλα 40. Τι έφταιγε ο ελληνικός λαός, μου λες. Ποιος είναι ο πατριώτης να τα πει αυτά. Αυτός είναι ο πατριώτης. Πατριώτης δεν είναι αυτός που λέει θα καταλάβω να πούμε την Άγκυρα. Άστον αυτόν. Δυστυχώς δεν ήταν σωστή η εκστρατεία και απέτυχε. Μπορούσε να πετύχει, αλλά είχαμε βλάκες, με ηλίθιους. Όχι, αυτός είναι ο πατριώτης. Και κανείς δεν μιλάει. Δεν τολμάει να μιλήσει. Μη του στεναχωρήσει. Δεν θυμάσαι πριν 15 χρόνια τι έγινε. Που μας κουνάγαν το δάχτυλο οι Γερμανοί. Είστε παταχτσίδες, τα φάγατε σε ταβέρνες. Σοπαρε! 1700 χωριά και πόλεις κάψαν οι Γερμανοί. Εκεί δεν τους κούνησε κανείς το δάχτυλο. Κανένας τίποτα. Σούζο! Για ποιο λόγο. Μήπως θυμώσουν και θα μας κάνουν ντα. Θα μας βγάλουν από την ΕΟΚ. Ας μας βγάλουν. Δεν μας βγάλανε. Τους συνέφερε να γελάσουμε. Δεν τους συνέφερε. Και βάλαν και βρίζαν την Ελλάδα 10 οι Σλοβάκοι. Και οι Σλοβαίνοι, σώπαρε, και οι Κροάτες, σώπαρε τα, πώς το λένε, τα βαρύδια του ναζισμού κούναγαν το χέρι στην Ελλάδα και βρίζαν τον υπουργό, όποιος και να ήταν. Δεν έπρεπε να είναι ένας υπουργός. Και του κάνανε με τους Γερμανούς μαγκές, οι Ολλανδοί, ξέρεις, σε 2 μέρες παραδόθηκε η Ολλανδία. Θα πεις, εντάξει, μες στον κάμπο τι να κάνει. Η Δανία σε ένα απόγευμα. Και καθόμασταν εμείς και σκοτωνόμαστε και με τους Γερμανούς και μεταξύ μας. Και τρίβαν τα χέρια τους. Και οι Εγγλέζοι τρίβαν τα χέρια στα Εγγλεζάκια. Και μετά σου λέει, γιατί η Κύπρος να έχει αυτοδιάθεση. Δεν θέλανε η Κύπρος να έχει αυτοδιάθεση. Είχε ξεσηκωθεί οι Ινδίες. Το Πακιστάν έφυγε από την άλλη μεριά. Το Μπαγκλαντές. Ξεσηκώθηκαν οι αποικίες. Το Βιετνάμ, η Αλγερία απελευθερωνόντουσαν. Καλός ή κακός. Τώρα το απελευθερωνόντουσαν. Είναι εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει. Ήρθε και η ώρα της Κύπρου. Τίποτα οι Εγγλές. Είχαν ανοίξει το Σουέζ, είχαν εκεί το κανάλι και τα λοιπά, είχαν τα ενδιαφέροντά τους, τα συμφέροντά τους, τίποτα. Και όταν έθεσε ο Παπάγος, είπε να θέσει ο Παπάγος το θέμα στον ΟΗΕ, το 54-55, το 54, λυσάξαν οι Εγγλέζοι να τον πολεμήσουν. Τότε βάλαν τους Τούρκους στο παιχνίδι. Βεβαίως, έρευνες που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 40 οι Εγγλέζοι ποντάρανε στο τουρκικό στοιχείο. Τουρκολάγνη είναι οι Εγγλέζοι, να το ξέρεις αυτό. Ποντάρανε στο τουρκικό στοιχείο, στους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο, οι οποίοι ήταν το 17%. Δηλαδή, επειδή αυτή ήταν τα αφεντικά της Κύπρου τότε, μιλάμε το 47-48-49. Εδώ γινόταν χαμός με τον Εμφύλιο. Νομίζω τυχαία φέραν τον Εμφύλιο στην Ελλάδα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μόνη χώρα της Ευρώπης που είχε τέτοιο, ήμασταν εμείς, καμία άλλη. Η Ισπανία ήταν πριν τον πόλεμο, ένα άλλο πράγμα. Η Ισπανία, ο Φράγκο ήταν το 36-39, τελείως πριν τον πόλεμο. Ούτε μπήκε στον πόλεμο η Ισπανία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλο το χάος, η μόνη χώρα που είχε τέτοιο εμφύλιο 5 χρόνια, 6 χρόνια, μέχρι προχτές έτσι μεταξύ μας, ήταν η Ελλάδα. Από μόνη της. Δεν βάλαν κάποιοι το δαχτυλάκι τους, όχι. Ήμασταν εμείς που είμαστε κακοί και τρογόμαστε. Καλά. Θα αφήναν την Ελλάδα
η οποία είχε αρχίσει και ορθοποδούσε, η οποία προσπαθούσε να βελτιωθεί, η οποία είχε ναυτικό στόλο, δουλεύαν οι Έλληνες στα καράβια, δουλεύαν στους ωκεανούς, αγωνιζόντουσαν κτλ. Θα την αφήναν την Ελλάδα να γίνει δύναμη στη Μεσόγειο. Πάμε καλά. Την ίδια ώρα, η Τουρκία δεν είχε μπει στον πόλεμο και από... μιλάμε, κατάστασή τους ήταν τραγική, μισή πεινάγανε. Μετά τον πόλεμο, που δεν μπήκε στον πόλεμο η Τουρκία, δεν μπήκε. Μπήκε τους τελευταίους δύο μήνες, ξέρεις γιατί, τη βάλαν οι Εγγλέζοι. Διότι αποφασίστηκε στη Γιάλτα και στο Πότιλαμ, η κύριος στη Γιάλτα αποφασίστηκε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών που θα δημιουργεί το, θα γινόντουσαν δεκτές οι χώρες οι οποίες στραφήκαν εναντίον των Γερμανών, του άξονα. Η Ελλάδα πρώτη-πρώτη. Η Τουρκία τι να πει. Και πήρε τηλέφωνο ο Τσόρτζι τρέχοντας τους Τούρκους και τους είπε: παιδιά, κηρύχτε τον πόλεμο στη Γερμανία. Ακόμα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Ο πόλεμος, ο δεύτερος, ο παγκόσμιος, τελείωσε το Μάιο του 1945. Εδώ είμαστε στο Φλεβάρι, στη Γιάλτα. Η Γιάλτα είναι στην Κρυμαία, εκεί που τρώγονται τώρα. Λοιπόν, Στάλιν, έτσι. Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ. Ο Τσόρτσιλ, οι Εγγλέζοι. Εδώ τους έδινε, το μισό Αιγαίο το έδινε στους Τούρκους ο Τσόρτσιλ. Το μισό Αιγαίο το έδινε στους Τούρκους ο Τσόρτσιλ. Γιατί? Για να μπουν οι Τούρκοι, λέει, στον πόλεμο το 1943, να βοηθήσουμε. Είμαστε σοβαροί. Το 1943, μετά το Στάλινγκρατ, οι Γερμανοί πλέον τελειώνανε. Αργήσανε γιατί τους πήγανε καθυστερήσεις. Τελειώνανε οι Γερμανοί. Είχαν μπει εναντίον τους σχεδόν όλος ο κόσμος. Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, Αμερική, Αγγλία, κομμάτια του Ντεγκόλ της Γαλλίας και η Νότιος Αφρική και Αυστραλία και ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία μέχρι και η Κίνα. Και θα έμπαινε η Τουρκία των 18 εκατομμυρίων τότε και θα έκανε ντά τους Γερμανούς. Πού τα πουλάνε αυτά? Σε ποιους τα λένε αυτά? Και τα λένε και ιστορικοί, δηλαδή δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Απλούστατα, το η έγνοια των Εγγλέζων ήταν πάντα η Τουρκία να είναι καλά. Δεν τους ένοιαζε η Ελλάδα. Την Ελλάδα την είχανε για μπαστούνι στην Τουρκία. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που με ρωτάς, την έχουνε για μπαστούνι. Υπάρχει η Ελλάδα στο μυαλό τους, δυστυχώς, όσο για να βοηθάει την Τουρκία. Και να στη βαράνε οι Τούρκοι. Δεν τους νοιάζει. Εδώ στα Σεπτεμβριανά, ξέρεις τι έγινε. Μέσα σε ένα βράδυ, απλώς για να το μάθουν οι ακροατές μας, 1000 σπίτια, 4.500 καταστήματα, 29 φαρμακεία, 21 εργοστάσια, 110 ξενοδοχεία και εστιατόρια καταστράφηκαν ολοσχερώς στην πόλη. Σε ένα βράδυ. Ερείπια έγιναν 73 ορθόδοξες εκκλησίες με κοιμήλια ανεκτίμητης αξίας, γράφει ο Αλεξανδρής. 8 αγιάσματα, 2 μονές, 26 ελληνικά σχολεία, 5 αθλητικοί σύλλογοι. Δεν είχε μείνει τίποτα. Πέσαν στους τάφους, τους ξεσκεπάσανε, μαχαιρώνανε τους δεσποτάδες εκεί, δεν τους αφού, τα πετάγανε τα οστά έξω, τα πατάγανε. Βιάσανε, λυσάξανε. Μόνο δεν σκοτώσανε πολύ, γιατί τους είπε μέχρι εκεί. Ποιος ήταν από πίσω? Ο Μενταράς, ο Ζορλού και η κυβέρνηση και ο υπουργός εσωτερικών, ο Τούρκος. Ποιος όμως είχε τη γενική έτσι σύλληψη του να γίνει αυτό? Ο Μακμίλαν και οι Εγγλέζοι. Διότι τότε είχαν συγκαλέσει την Τριμερή να θέσουν το τότε που ζητούσε η Ελλάδα στον ΟΗΕ την αυτοδιάθεση. Δεν ζήτησε την ένωση, την αυτοδιάθεση ζήτησε. Άλλο ο κόσμος φώναζε να γίνει ελεύθερο κράτος όπως ήταν, ας πούμε, οι Ινδίες, που ήταν και αυτές απικία των Εγγλέζων. Και ο Μακμίλαν, όλους μεγάλους φιλενείς, τι να σου πω, έτρεχε από τα μπατζάκια του η αγάπη για τους Έλληνες. Λέει, γιατί δεν κάνουμε μια τριμερή συνθήκη, συμφωνία, εμείς οι Εγγλέζοι που είμαστε επικράτες, εσείς οι Έλληνες, να φωνάξουμε και τους Τούρκους που έχουν 17% Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής και πολλοί μουσουλμάνοι. Και λέει η κυβέρνηση τότε, Παπάγου, Κανελόπουλος, Στεφανόπουλος, να τους φωνάξουμε. Γιατί, παιδιά? Για ποιο λόγο? Δεν το βλέπανε και το Υπουργείο Εξωτερικών και Σεφέρης ότι με αυτόν τον τρόπο οι Εγγλέζοι θα μπάζαν στο παιχνίδι τους Τούρκους, όπως και έγινε? Και επειδή δεν ήταν σίγουροι για τα αποτελέσματα, γιατί δεν πήγαινε το κεφάλι του μυαλό στις βλακίες που κάναμε, έριξαν και ένα σφύριγμα στους Τούρκους, δεν κάνετε και ένα πογκρόμ, δεν ξεσπάτε, κάντε μια προβοκάτσια να ξεσηκώσετε εκεί όλα αυτά τα, πώς να σου, τους ζεϊμπέκους που είχα κατέβει από τη Βούλη. Τότε η Βουλγαρία τους είχε διώξει. Η Βουλγαρία δεν αστείευεται. Τους είχαν διώξει οι Βουλγαροί, είχε πολλούς μουσουλμάνους, πάνω από ένα εκατομμύριο. Κατά καιρούς τους έδιωχνε. Τους πέντε έξω.
Τους διώχνει λοιπόν και αυτοί μαζεύονται εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στα Στρογγυλό. Κουρελίδες, τους κουβαλάγαν και από την επαρχία. Ζεμπέκους, τι να πω δηλαδή. Και πλακώνουνε οργανωμένοι, είχαν φτιάξει επιτροπές, εργατικά συνδικάτα, η Κύπρος είναι τουρκική, πηγαίναν στην Άγκυρα και προσκυνάγανε, βατάν πατρίδα, ζήτω το έθνος, όξο οι παλιογιαούρδες, όξο οι χριστιανοί, όξο οι βρωμιάριδες. Και δίνουν το σύνθημα, το κράτος, το τουρκικό το έδωσε και έγινε η νύχτα των κρυστάλλων. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου έγινε, που γίνει στη Γαλλία τότε με τους Ουγενώτους. Το κάτι άλλο. Δεν έμεινε, μέχρι και οι Τούρκοι φάγανε ξύλο. Τα σπάσαν όλα. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει. Μέσα σε 10 ώρες. Αστυνομία γέλαγε, ο στρατός βόηθαγε, γιατί τους λέει: εσείς γιατί δεν βοηθάτε. Εμείς τώρα λέει: δεν είμαστε αστυνομικοί, είμαστε Τούρκοι. Λύσα και πήραν τον Κοσμάκη στην Κωνσταντινούπολη. Τότε είχε κάπου 90.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα έχει στους 500, το πολύ. Είχε έρθει και ένας κύριος Κουμάκης κάποτε που ήταν εκπρόσωπος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και έλεγε δεν τόλμαγες να μιλήσεις ελληνικά. Και πριν από αυτό υπήρχαν παντού ταμπέλες «Πατριώτη μίλα τουρκικά». Σόπαρε. Μίλαγα, δηλαδή ήταν η μητέρα με τα παιδιά στον δρόμο, το έχουν αυτοί και επιζώντες Κωνσταντινοπολίτες. Πού είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και τους έλεγε πήγαν να μιλήσουν, μην μιλάτε ελληνικά. Τουρκικά θα μιλάμε. Στον Μπακάλι, στο Μαλάβι, τουρκικά. Εσείς κάθε, μην μιλάτε. Με το παραμικρό βάζαν τις φωνές. Πάντως, κύριε καθηγητά, γιατί πιέζει και ο χρόνος και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, ασταμάτητος είστε σήμερα, σας απολαμβάνουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Βλέπουμε τώρα ότι στο Ανατολικό Αιγαίο, στα νησιά, υψώνουν. Στα δικά μας τα νησιά, υψώνουν τουρκικές σημαίες. Βλέπουμε γενικά ότι είναι πολύ φιλότουρκη αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Θεωρώ ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο. Έτσι. Το οποίο κάνει την Ελλάδα χίλια κομμάτια και τα παραδίδει. Παραδίδει το Ανατολικό Αιγαίο στους Τούρκους, παραδίδει τη Θράκη στους Τούρκους, παραδίδει τα υπόλοιπα κομμάτια της Βορείου Ελλάδος σε Βουλγαρία, Σκόπια και Αλβανία. Η Θράκη έχει τελειώσει, πουλάκι μου. Και ας αυτό φταίμε κι εμείς, σαφώς φταίμε κι εμείς, αλλά είναι και τηλέφωνο απ' έξω. Όσον αφορά για το Αιγαίο, έτσι, όσο γίνεται πόλεμος απάνω, η Τουρκία αναβαθμίζεται. Για κάποιους λόγους που θέλουν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι, είναι δικό τους το παιχνίδι. Η Τουρκία αναβαθμίζεται για δικούς τους λόγους. Μην κοιτάς που Ερντογάν το παίζει, κάνει, βρίζει κτλ. Αφού κάναν κοινά γυμνάσια, Τούρκοι με Αμερικάνους, πάμε καλά. Προχτές, δηλαδή, πέφτει δούλεμα. Ο Ερντογάν του πάνε, σιγάβγησε κτλ. Ο δε Ερντογάν κάνει αυτό που κάνει και ο Μεντερές. Επειδή η Τουρκία ήταν τα χάλια της τότε τα οικονομικά, πάλι δεν μπήκε στον πόλεμο. Ενώ εμείς είχαμε κάποια ανάπτυξη, παρότι που μπήκαμε στον πόλεμο και μας ξέσκησε ο πόλεμος, τι έκανε. Βάραγε, τους ανέπτυξε το εθνικό αίσθημα, τον τουρκισμό, βαράτε τους ξένους, βαράτε τις μειονότητες, για να τους, να αποσύρει το πρόβλημα τον πείνα τους. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν. Αφού οι μισοί Τούρκοι πεινάνε. Η ζωή τους είναι σκληρή. Από ό,τι τους πουλάει αυτός πατριωτηρίκιο, γαλάζια πατρίδα, θα πάμε εδώ, θα φτάσουμε στη Λιβύη, θα φτάσουμε στην Περσία, θα φτάσουμε στη Σαχάρα, δεν τους λέει αυτά τα πράγματα. Τον ενισχύει οικονομικά η ΟΚ. Σου πω κάτι. Η ΟΚ έχει κάνει χώρες της ΟΚ τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Στην Ελλάδα γιατί δεν κάνει καμία επένδυση. Γιατί δεν κάνει. Να έρθουν ένα γερμανικό εργοστάσιο να φτιάχνουν οντογλυφίδες. Να δουλεύουν Έλληνες. Γιατί δεν το κάνει. Στην ουσία αυτό το σχέδιο έχει ως τελικό στόχο να τελειώσει η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι μόνο η Βόρεια Ελλάδα. Είναι τελικό σχέδιο. Γιατί ξέρεις κάτι. Οι συνθήκες και η γεωγραφία όπως την έχουμε μάθει έτσι δεν νεώνει. Δυστυχώς. Κάποτε μεγαλώνει, κάποτε μικραίνει. Τώρα του συμφέρει να μετρύνει η Ελλάδα. Για κάποιους λόγους. Γιατί γίνεται πόλεμος στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι αυτό που είναι, διότι γίνεται πόλεμος κάτω, γιατί έρχεται το πάνω κάτω. Του συμφέρει. Και θέλουν, οπότε σου λέει, λέει η Τουρκία, αφού εγώ είμαι η σταθερότητα σε όλη αυτή την περιοχή, για ποιο λόγο δεν μου δίνει τη δυνατότητα να ελέγξω τα πράγματα. Εμένα δεν έχετε Μόσχο συτευτό. Ωραία, θα πάρω τα νησιά. Τα νησιά είναι καρφί στο μάτι τους από πριν τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό λέγαμε προηγουμένως, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά, ζητούσαν οι Τούρκοι τα νησιά. Ζητούσαν που οι Έλληνες ήταν κατακτημένοι, λέγανε να πάρουμε, γιατί τα 12 είναι δικά μας, δεν είναι. Η Μυτιλή είναι δικιά μας, δεν είναι. Και τι κάνουν τώρα. Αφενός μεν έχουν κάνει ένα τεράστιο στόλο, ενώ η Ελλάδα με τα μνημόνια δεν μπόρεσε να το κάνει, να τα εγκλήματα, έτσι. Και από την άλλη, σου λένε, ας πούμε, γιατί δεν στέλνουμε πρώτα-πρώτα τόσους πρόσφυγες και άλλο ένα εκατομμύριο τουρίστες, γιατί έχουν και λεφτάδες στην Τουρκία, να πάνε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στη Σάμο και να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και έχουν γεμίσει Τούρκους.
Τι να κάνει ο Μυτιλινιός που δεν έχει να φάει. Ο Μυτιλινιός που δεν έχει να φάει και θα του κάνανε εκεί πέρα, θα του κάνανε και. Πήγε αστυνομία γιατί δεν πήγε, τους έδερε πριν από μερικά χρόνια. Δεν κάνει απόβαση αστυνομία στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο και τους έδερε γιατί θέλανε να κάνουν κάτι στρατόπεδα προσφύγων και δεν τα θέλανε ντόπιοι. Δεν αντέχανε οι άνθρωποι και τους έδερε. Έκανε απόβαση η ελληνική αστυνομία, ο στρατό. Έκανε απόβαση στη Λέσβο και τους έδερε τους ανθρώπους. Τα θυμάστε αυτά. Γιατί ξέρετε στην Ελλάδα πέφτει πολύ αμνησία. Και πρέπει να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Λοιπόν, τώρα έχουν κατέβει 200.000 Τούρκοι και πληρώνουν και αγοράζουν. Όπως στη Θράκη. Ο άλλος ο Μυτιλινιός που δεν έχει να φάει, αντί τι έκανε, τον διώξει. Δεν είναι η Πελοπόννησος, που οι Πελοποννήσοι έχουν τα δικά τους, είναι και αυτό και το ένα και το άλλο. Εκεί οι περιοχές αυτές είναι με την ψυχή στο στόμα σου. Καταλάβατε. Και το ελληνικό κράτος, ποιο, το Πελοποννησιακό κράτος των Αθηνών, και αυτό θα το εξηγήσω άλλη φορά, αυτό λέγει ο Σάριστος Συγχωρεμένος. Κοιμάται, σου τι έγινε. Οικοτουρισμό έχουνε, βγάζουμε φόρους, καλά περνάμε. Τώρα αν ο μέσος Έλληνας δεν βγάζει το μήνα, πρόβλημά του. Για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη το χρόνο, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσουμε. Θα φάμε. Όχι, δεν με κουρασέτε, έχει πάει απλά τέσσερις. Θα τσιμπήσουμε λίγο χρόνο από την επόμενη εκπομπή. Θα μας συγχωρέσει ο κύριος Νίκος. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να αποτρέψει αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε. Όλα έχουν συμβεί στην ιστορία και μπορεί ο ελληνικός λαός από μόνος του και με στηριγμένος στην ψυχή του, έτσι, αυτό που μπορεί να φάνει λίγο έτσι μεταφυσικό που λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν είναι πλέον η αντίσταση είναι στα χέρια του κάθε ανθρώπου, δυστυχώς. Πολλές φορές πιστέψαμε σε διάφορα και αυτά μας πρόδωσαν. Οπότε η αντίσταση είναι ο κάθε Έλληνας πρέπει να στηριχθεί στις αξίες της πατρίδας του. Να σεβαστούμε τους άλλους λαούς. Βεβαίως. Ο ελληνικός λαός είναι ειρηνικός λαός. Θέλει με όλους τους λαούς να κάνει. Με τους Κινέζους, τους Ιαπωνέζους, τους Μογγόλους, τους Εσκιμώους. Να είμαστε. Βεβαίως και θα είμαστε καλά. Αλλά πρέπει και εμείς να έχουμε ένα κομμάτι γης να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε όλοι από τη Λαμίνση και κάτω πια. Δεν γίνεται. Το λέει ο Καποδίστριας. Καποδίστριας είπε ο τελευταίος των μεγάλων, έτσι. Που είπε, παιδιά, δεν μπορεί να ζήσει η Ελλάδα μέχρι τη Λαμία. Πρέπει να πάρουμε κι άλλα, να προχωρήσουμε παραπάνω. Και τον εφάγανε οι Εγγλέζοι στα τρία μέτρα. Ποιος τον έφαγε, Μαύρο Μιχάλη? Οι Εγγλέζοι τον εφάγανε. Τώρα μην γελιόμαστε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το. Σαφώς και μπορεί. Και έχει αποδειχτεί στην ιστορία ότι μπορεί. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Όσο είναι δυνατόν. Αλλά πού ο κόσμος που δεν έχει να φάει, που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχει ένα 10% που περνάει καλά. Το άλλο 80% τι κάνει. Οι βολεμένοι. Οι βολεμένοι που αρπάζουν τη φορολογία από τα κρατικά ταμεία και κάνουν τη ζωάρα τους. Έτσι ακριβώς. Τώρα μην το πάμε εκεί, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα. Και θα πούμε κι άλλα πολλά, κύριε καθηγητά. Κι άλλα πολλά, καλά, κύριε Γρηγόρη. Υγεία και ευλογία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Όπως και να είναι καλά και οι ακροάτες σας. Κατά καλό, εύχομαι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε τον καθηγητή ιστορίας τον Ιωάννη Αντωνόπουλο. Ασταμάτητος για άλλη μια φορά. Με σκληρές αλήθειες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται η αθλητική ζώνη. Όχι τραγουδάκι. Τραγουδάρα. Αφιερωμένη. Τη βάζω και τη ξαναβάζω αυτή τη τραγουδάρα. Δεν μπορώ να τη χορτάσω. Τα λέμε αύριο. Άκου στίχο. Άκου στίχο, βρε. Τζάμπα κουρεύτηκα. Άκου στίχο. Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω κάποιες τάσεις διαφυγής. Σοβαρά δεν θέλω να με δεις. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθώ. Απ' τους σκόπους όλους θα λυθώ. Θα φύγω. Έχω τα σημάδια του καιρού και τη σύνταγη ενός γιατρού. Η ζωή να έχει αλλαγές και όχι μόνιμες επιλογές. Παίζω με φωτιές από παιδί και τις κλειδαριές χωρίς κλειδί ανοίγω. Μην πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά. Στην αγκαλιά σου ανοίγω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά. Εμένα. Μην πλησιάζεις κοντά μου, θα καθώ.
Πολέμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ. Δεν με κρατάει αγάπη καμιά, τις αλυσίδες της πάει καρδιά για να φύγει ξανά. Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω μια εικόνα της ζωής που εσύ δεν γίνεται να δεις. Γύρω μου οι δρόμοι σταματούν κι όλα όσα είχα να μου πουν τα είπα. Έχω την δική μου λογική, λίγο αυτοκαταστροφική. Πάντα καταπέρνω τελικά και δεν παίρνω ηρεμιστικά. Έχω μάθει μέσα μου το πώς να το πολεμάω μοναχός στο σύμπαν. Μη πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά, στην αγκαλιά σου ανοίγω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά εμένα. Μη πλησιάζεις κοντά μου, θα χαθώ. Άνεμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ. Δεν με κρατάει αγάπη καμιά, τις αλυσίδες της πάει καρδιά για να φύγει ξανά. Μη πλησιάζεις ακόμα πιο κοντά, στην αγκαλιά σου ανοίγω προσωρινά. Τίποτα δεν με κρατάει και πουθενά εμένα. Μη πλησιάζεις κοντά μου, θα καθώ. Άνεμος ήταν η μοίρα να γεννηθώ. Δεν με κρατάει αγάπη καμιά, τις αλυσίδες της πάει καρδιά για να φύγει ξανά. Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.